Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μέχρι το Πάσχα αναμένεται να αναπτυχθούν οι 4 ακόμα από τις 5 συνολικά τοπικές μονάδες υγείας που προβλέπονται για την πόλη των Ιαννίνων. Αυτό ανακοίνωσε επισκεπτόμενος με κλιμάκιο της 6ης Ιππεταγιάννενα σήμερα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Τάκης Νικολόπουλος. Την ίδια ώρα, ο κ. Νικολόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα της επικείμενης λειτουργίας της 4ης πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Κάλυψε το διοικητή του Ιδρύματος Βασίλη Τσίκαρη απέναντι στις μέχρι τώρα αντιδράσεις, αλλά άφησε περιθώρια για βελτιώσεις στο προωθούμενο σχέδιο. Η επισκεψιμότητα των τελευταίων ετών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννίνων για την επανέκθεση του μουσείου γεμίζει με ικανοποίηση τους υπευθύνους του μουσείου και, όπως τόνισε σήμερα σε δηλώσεις του, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Σουέρεφ, ο πύχης μπαίνει πολύ ψηλά και για τα επόμενα χρόνια. Μια ακόμα σημαντική εκδήλωση με δύο σπουδαίους ομιλητές από το ΙΟΒΕ διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιαννίνων. Το θέμα της εκδήλωσης είναι εκπαίδευση και ανάπτυξη. Αντίτυπο της Χάρτας του Ρήγα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννίνων. Τα γένεια της έκθεσης θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή το πρωί. Στα Γιάννα ταξιδεύει η έκθεση Φωτογραφίες στα 2 με φωτογραφίες 25 καλλιτεχνών που εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο των παλιών σφαγείων. Το έργο του Αλεξάνδρου Οστρόφσκι, Το ημερολόγιο ενός απατεώνα, παρουσιάζει κεντρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου Η Αθεράπευτη. Και τέλος, Τάκης Κόνδρας και Γιώργος Μανθάτης βραβεύτηκαν σήμερα για το καλύτερο γκολ ο πρώτος της προηγούμενης αγωνιστικής και ως MVP στον αγώνα με το Λεβαδιακό ο δεύτερος. Παρασκευή 9 Μαρτίου, βλέπετε Βήμα Τηλεόραση, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Κάλυψη στις κινήσεις της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων σχετικά με τις αντιδράσεις που αφορούν τη λειτουργία της 4ης πτέρυγας παρήχε σήμερα ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Τάκης Νικολόπουλος, αφήνοντας πάντως πολλά περιθώρια για περισσότερες αλλαγές στα δεδομένα που προκύπτουν από το ένιο πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων. Παράλληλα, ο κ. Νικολόπουλος, αναφορικά με το ζήτημα της λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσεων Ναρκωτικών και Αλκοολισμού στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του χρόνου στόχος της έκτης είπε είναι να τεθεί σε λειτουργία το συγκεκριμένο κτίριο. Τις αντιδράσεις που αφορούν τη λειτουργία της 4ης πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων σχολίασε σήμερα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας, Τάκης Νικολόπουλος. Ο κ. Νικολόπουλος ουσιαστικά παρήχε κάλυψη στις κινήσεις από πλευράς διοίκησης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε στο επερχόμενο νομοσχέδιο για διοικητικές αλλαγές και το ενιαίο πλαίσιο οργανισμών νοσοκομείων, θα γίνει μια επιπλέον συζήτηση, παίρνοντας υπόψη και νέα δεδομένα από το νέο πλαίσιο οργανισμών, αφήνοντας περιθώρια για περισσότερες αλλαγές. Καταρχήν, το τι θα εγκατασταθεί από πλευράς κλινικών κτλ. Στην 4η πτέρυγα, είναι ορισμένο και υποχρεωτικό να ακολουθηθεί από την αρχή που ξεκίνησε η έγκριση το να αναγερθεί η 4η πτέρυγα. Δεδομένου ότι και αυτή εγκρίθηκε με χρήματα ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν ως υποχρέωση την ακριβή αποτύπωση των τμήματων και των κλινικών και των υπηρεσιών που θα εγκατασταθούν στο 4ο κτίριο. Οι συζητήσεις περισσότερο γίνονται για το πώς θα αξιοποιηθούν οι χώροι του παλαιού χώρου του νοσοκομείου, να το πούμε, των τριών αλλοπτερίγων, των τριών κτηρίων. Εκεί έχει γίνει μια συζήτηση, υπάρχουν αναλυτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο σταδιακά προφανώς υλοποιείται. Δεν νομίζω ότι κανένας είναι κάθετο στο ότι δεν μπορεί να υπάρξουν βελτιωτικές προτάσεις πάνω σε αυτά. Έτσι και πιστεύω ότι μια διαρκή συζήτηση και μια διαρκή πιθανή βελτίωση των με βάση συγκεκριμένες προτάσεις θα μπορούσε να γίνει σε οτιδήποτε. Έτσι, άρα και στο θέμα της μεταφοράς των κλινικών. Αυτό το οποίο σχεδιάζουμε, επειδή μέχρι τέλος του μήνα θα βγει στην τελική διαβούλευση και πριν την ψήφισή του και το νομοσχέδιο για τις διοικητικές αλλαγές στο σύστημα υγείας, μεταξύ των οποίων είναι και το νέο ενιαίο πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων και των πανεπιστημιακών, με βάση και το τελικό σχέδιο να γίνει μια επιπλέον συζήτηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παίρνοντας υπόψη τα δεδομένα, τα καινούργια, τα οποία θα οριστούν μέσα από τα νέα πλαίσια οργανισμών. Πιστεύω ότι μέσα από εκεί
πολλές από τις αντιδράσεις οι οποίες σήμερα υπάρχουν και στηρίζονται, αν θέλετε, και σε, στο παλαιό πλαίσιο των οργανισμών που είχε, που είναι λίγο απαρχαιωμένος, δεδομένου ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 80, θα αμβληθούν και θα υπάρχουν λύσεις τέτοιες οι οποίες κυρίως θα είναι προς το συμφέρον των ασθενών και κατά δεύτερο λόγο θα διευκολύνουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Όταν έχεις έτοιμο το κτίριο το οποίο πρέπει να λειτουργήσει, δικαίως προχωρείς τη μεταφορά των κλινικών στο τέταρτο κτίριο. Ορισμένα πράγματα, γιατί δεν είναι στο σύνολο οι αντιδράσεις, στο σύνολο του ότι θα γίνει το παλαιό κτίριο, είναι σε επιμέρους θέματα. Κάποια όμως σημαντικά και αποδεκτά θέματα τα οποία πήγαν και στην διαμόρφωση των χώρων του παλαιού κτιρίου που αδειάζουν, όπως παραδείγματος χάρη η επέκταση και η χωροταξική επάρκεια της αιματολογικής κλινικής, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει άμεσα. Άρα σωστά προχωράει σε κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις που αφορούν τη φάση αυτή αναδιοργάνωση των χώρων του νοσοκομείου. Το ότι υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, κάποιες επιμέρους αντιδράσεις και αγκάθια, πιστεύω ότι πολύ σύντομα και αυτά θα μπορούν να διευθετηθούν και να προχωρήσουν. Αναφορικά με το πολυδύναμο του νοσοκομείου Χατζικώστα, ο κύριος Νικολόπουλος υπογράμμισε πως προχωράει η συζήτηση για να λειτουργήσει ως κέντρο απεξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικά, ενώ σύντομα, όπως είπε, θα αρχίσει η στελέχωσή του με την πρόσληψη προσωπικού, ώστε προς το τέλος του έτους να αρχίσει να δέχεται τους πρώτους που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του. Το πολυδύναμο του Χατζικώστα, όπως ξέρετε, είχαμε πει, είμαστε σε μία συζήτηση και προχωράει η συζήτηση και η συνεννόηση μεταξύ του νοσοκομείου της ψυχιατρικής κλινικής του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για να λειτουργήσει ως κέντρο απεξάρτησης από αλκοόλ και από ναρκωτικά. Έχουν προχωρήσει οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις και όσον αφορά την οργάνωσή του και όσον αφορά τις ανάγκες στελέχωσής του, και πιστεύω ότι σύντομα θα αρχίσει και η πρόσληψη του προσωπικού που χρειάζεται, όπως είχαμε αναγγείλει, ώστε μετά το καλοκαίρι να μπορέσει, δηλαδή προς το τέλος του 2018, να αρχίσει να δέχεται τους πρώτους που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και θα επιστρέψουμε στη συνέντευξη του κ. Νικολόπουλου με αναφορά στις τοπικές μονάδες υγείας και το πότε θα λειτουργήσουν αυτές, σε λίγο όμως, αφού κάνουμε μια παρένθεση στο σημείο αυτό και μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή και πρόεδρο του κόμματος Ελλάδα Άλλος Δρόμος, τον Νότι τον Μαριά. Καλησπέρα, κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας στην Ήπειρο. Να δούμε λοιπόν δύο θέματα κατά βάση. Ένα που αφορά την μείζωνα και ζέουσα επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το θέμα με τις περίεργες σχέσεις που έχουμε αναπτύξει πια τον τελευταίο καιρό με τη γείτονα Τουρκία. Και ο Μύρους είπε σήμερα για πρώτη φορά, στέλεχος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Καμένος, είπε ότι έχουμε δύο Μύρους σε τουρκικές φυλακές. Βέβαια, μέχρι χθες ακούγαμε κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι καλές είναι οι συνθήκες στις φυλακές εκεί, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ή τον κύριο Φίλη να λέει χθες ότι δεν έγινε δά και τίποτα σημαντικό, ή δεν είναι δά και το μείζον αυτό. Τα σημαντικότερα είναι η ειρήνη για τον Έλληνα βασικά, και όχι αυτό της φυλάκησης δηλαδή δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Εσείς τι πιστεύετε? Ο κύριος Φίλης είναι έξω, γιατί αυτό τα λέει. Αν ήταν στη θέση των δύο στρατιωτικών, δεν ξέρω αν θα λέγει τα ίδια. Εγώ έχω εδώ και μέρες χρησιμοποιήσει τον όρο ότι είναι όμοιροι οι στρατιωτικοί μας πλέον στην Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία, διότι αυτό που είδαμε είναι ότι δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία, δεν το αντιμετώπισαν με αποφασιστικότητα. Και οι κινήσεις που έκαναν ήταν ιδιαίτερα αριστεχνικές. Παραδείγματος χάρη, στην συνάντηση που υπήρχε των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ήταν γνωστή η συνάντηση αυτή ότι θα γινόταν την Τρίτη που μας πέρασε, και η ημερήσια διάταξη έκλεινε την Παρασκευή, την προηγούμενη, οι δικοί μας άνθρωποι είχαν συλληφθεί από την Πέμπτη, δεν φρόντισε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Άμυνας να ζητήσει να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Ιδιαίτερα, αν θέλετε, αργοπορημένα ενημερώθηκε η κυρία Μογκερίνη, η οποία προσερχόμενη στη συνάντηση της Τρίτης των Υπουργών Άμυνας, επί της ουσίας δεν είπε τίποτα, προφανώς γιατί δεν είχε γίνει και καμιά σοβαρή ενημέρωση. Αλλά και εκ των υστέρων οι δηλώσεις που έκανε ήταν ιδιαίτερα χλιαρές. Ναι. Και να είστε βέβαιος ότι θα τα ακούσει από Δευτέρα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, διότι αν θα επρόκειτο για τίποτε πρόσφυγες ή παράνομους μετανάστες, η κυρία Μογκερίνη θα έκανε δηλώσεις πολύ πιο σκληρές. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είπε δύο κουβέντες, ότι εύχεται θετική κατάληξη, χωρίς να ζητήσει ρητά και κατηγορηματικά την άμεση αποφυλάκηση των δικών μας ανθρώπων και χωρίς να απειλήσει την Τουρκία με μέτρα σε περίπτωση που συνέχιζε την κράτηση και συνεχίζει την κράτηση των δικών μας ανθρώπων. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, και ας διακόψω, θα διακόψω τον ηρμό σας, αλλά επιτρέψτε μου, μιας και αναφέρεστε στη Μογκερίνη, κύριε Μαριά, μήπως είναι η στάση αυτή της Ευρώπης, ακόμα και των συμμάχων μας, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, στον οποίο απευθυνθήκαμε, μήπως είναι μια γενικότερη τοποθέτηση αυτή απέναντι στην Τουρκία, ότι περιμένουμε ότι, και ελπίζουμε ότι θα αλλάξει στάση, ότι θα μεταβάλει στάση, ότι θα βάλει μυαλό, ας πούμε, όλοι. Ή το αφήνουμε στο Θεό, ξέρω εγώ, να παρέμβει με κάποιο τρόπο. Είναι ανάλογα το πώς τους φέρεσαι και εσύ. Η Μογκερίνη είχε πει τους Σκοπιανούς Μακεδονία και τη φασαρία που έκανα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ στην Ολομέλεια, και υπάρχει ένα βίντεο με 200.000 views, μου ζήτησε συγγνώμη. Αν λοιπόν πας και δεν απαιτήσεις σοβαρά και δεν ζητήσεις αυτά που πρέπει και σε βλέπουν light και ακούνε βουλευτές Έλληνες που λένε δεν πειράζει κι άμα είναι οι Έλληνες στη φυλακή, η Μογκερίνη θα πει πολύ πιο χειρότερα και δεν θα ενδιαφερθεί. Για μένα υπήρχε ζήτημα σοβαρό, έπρεπε να το είχαμε βάλει στην ημερήσια διάταξη. Αλλά άμα βλέπεις τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν τηλεφωνάει στον Ερντογάν και θα τηλεφωνήσει αργότερα, από εκεί και πέρα τι περιμένεις να κάνουν οι Ευρωπαίοι. Φάνηκε έλλειψη αποφασιστικότητας από ελληνικής πλευράς, φάνηκαν ερασιτεχνισμοί. Πρώτη φορά βλέπω κράτος να ομολογεί ότι οι δικοί του στρατιωτικοί μπήκανε στο έδαφος ξένου κράτους. Αυτά είναι απίθανα. Τη στιγμή που οι δικοί μας άνθρωποι είναι και κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, και αν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μια δική τους υπερασπιστική γραμμή, τη χάνουν, μια και ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι μπήκαν για λίγα μέτρα, λέει, μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Αυτά δεν τα λένε ως υπερασπιστική γραμμή ούτε οι δικολάβοι επαρχιακού ειρηνοδικείου. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για καταστάσεις έλλειψης σοβαρότητας και αποφασιστικότητας. Εύχομαι το καλύτερο για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον ίσως πρέπει και οι πολίτες να ενεργοποιηθούν. Εγώ νομίζω γίνονται κάποιες κινήσεις, νομίζω, στη Βόρεια Ελλάδα. Προετοιμάζονται κάποιες κινητοποιήσεις, από όσο γνωρίζω, στον Εύρο. Πιστεύω ότι εκτός από τις κινητοποιήσεις πρέπει να υπάρξει πανελλαδικά ένα εμπάργκο σε όλα τα προϊόντα της Τουρκίας. Ό,τι λέει Made in Turkey θα πρέπει κανείς πλέον να μην τα αγοράσει στην Ελλάδα. Δεύτερον, να κληθούν τα διάφορα κανάλια που μας έχουν ζαλίσει με τις σαπουνόπερες των τουρκικών σύριαλ, να τα κατεβάσουν αυτά τα σύριαλ και να σταματήσουν πλέον να πιπιλίζουν τα μυαλά του ελληνικού λαού με τις ηλιθιότητες της τουρκικής τηλεόρασης. Τρίτον, όσες εταιρείες διαφημίζονται στο πλαίσιο των τουρκικών σύριαλ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τους Έλληνες καταναλωτές και να μην αγοράσει κανείς τίποτε, και να πιέσουμε πλέον την Τουρκία σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, επειδή στην Εγνατία έχουμε γεμίσει με τουρκικά φορτηγά τα οποία δεν έχουν λάστιχα και δεν έχουν τις προδιαγραφές τις σοβαρές να λειτουργούν, θα πρέπει η τροχέα να ελέγξει σοβαρά αν έχουν τους όρους να κυκλοφορούν, διαφορετικά θα πρέπει να τους πάρουν τις πινακίδες, και το ΣΔΟΕ να βγει να κάνει έλεγχο στα σύνορα εάν αυτά που κουβαλάνε τα τουρκικά φορτηγά είναι νόμιμα. Λοιπόν, μόνο έτσι θα καταλάβει ο Σουλτάνος, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος τον πάνε πολύ light. Μάλιστα. Τους έχει ζυγίσει, τους μέτρησε και από ό,τι φαίνεται τους είδε λιποβαρείς και θα κάνει τσαμπουκάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ζήτημα που κυρίως ενδιαφέρει αυτό της επιστροφής των ανθρώπων,
Τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και στο εξής, θεωρείτε εσείς, σε επίπεδο διπλωματικό ή άλλο? Θα πάρουμε πρωτοβουλίες εμείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουν τεθεί τόσες φορές τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία φορά ψηφίσαμε ψήφισμα που λέμε ότι οι τουρκικές φυλακές είναι απαράδεκτες και αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να έχουν σε φυλακές υψηλής ασφαλείας τους δικούς μας ανθρώπους. Εμείς θα ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Πρέπει να γίνει κινητοποίηση και των ευρωβουλευτών, αλλά πρέπει να γίνει κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών. Όχι μόνο με τη συγκέντρωση, που είμαι υπέρ της συγκέντρωσης στην Οριστιάδα και σε άλλες συγκεντρώσεις, αλλά να τους τσούξει στο οικονομικό επίπεδο. Έτσι πρέπει, έτσι θα καταλάβουν οι Τούρκοι. Ξέρετε ότι έχουμε εμείς τα ΚΑΕ, ένα πρατήριο εκεί στα σύνορα με την Τουρκία, όπου σταματάνε τα τουρκικά φορτηγά, βάζουν αδασμολόγητο πετρέλαιο και περπατάνε όλη την Εγνατία μέχρι να βγουν στην Ιγουμενίτσα να φορτώσουν. Λοιπόν, αυτά τα απαράδεκτα πράγματα θα σταματήσουν. Και μπορεί να τα κάνει αυτά η κάθε νόμιμη υπηρεσία να ασκήσει τα δικαιώματά της. Για να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι το καλαμπουράκι θα τελειώσει. Σε επίπεδο στρατιωτικό, υπάρχει, διαβάζω τις τελευταίες ώρες ότι υπάρχουν αποφάσεις για αλλαγές στις διοικήσεις των διαφόρων ταγμάτων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στο επίπεδο της ετοιμότητας του στρατού. Πολλοί μιλάνε και με υπερβολή, ίσως προετοιμάζοντας την ελληνική χώρα, τον ελληνικό λαό, ενώ και συναδέλφους μου, για πολεμική, εμπόλεμη κατάσταση. Φαντάζομαι ότι απέχουμε. Ευτυχώς δηλαδή. Λέω ότι απέχουμε και νομίζω και ελπίζω. Από κάτι έτσι. Εγώ απεύχομαι να συμβεί, αλλά θα σας πω ότι είπα στις 10 Δεκεμβρίου την επομένη που ήρθε ο Ερντογάν. Και το είπα δημόσια και μάλιστα κάποιοι συναδελφοί σας που ήμουν σε εκπομπή έτσι σοκαρίστηκαν. Ο Ερντογάν κάνει αυτό που έκανε ο Χίτλερ. Πήγε στο Μόναχο και ζήτησε από τους Γαλλοβρετανούς ή θα πάρει τα κομμάτια που ήθελε ή θα γινόταν πόλεμος. Και έγινε πόλεμος γιατί απέναντί του ήταν ο Τσάμπερλεν, ο οποίος υποχώρησε. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα έκανε ερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είπε ή θα πάρει αυτά που θέλει ή θα γίνει σύγκρουση. Εκτιμώ ότι το καθεστώς το τουρκικό έχει προγραμματίσει πολεμική ρήξη με την πατρίδα μας. Το αν θα γίνει αυτό τώρα ή σε ένα ή σε δύο χρόνια, το θέμα είναι όμως ότι οι εκτιμήσεις που έχουν πολλοί, ότι αυτά τα κάνει ο Ερντογάν διότι είναι πιεσμένος και ότι δήθεν έχει άλλη ατζέντα, νομίζω ότι υπάρχει λάθος. Πρόκειται για επιθετική δύναμη που αργά ή γρήγορα θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Πρώτο μέτρο, να αδειάσουν τα νησιά από τους 15.000 αλλοδαπούς πρόσφυγες και κυρίως παράνομους μετανάστες. Δεν μπορείς να έχεις στη Σάμο 3-4.000 αλλοδαπούς, δεν ξέρεις ποιοι είναι και να είναι δίπλα η Σάμος στην Τουρκία στα 1.250 μέτρα. Τι θα κοιτάνε οι στρατιώτες μας αν συμβεί κάτι? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πάρουμε ιδιαίτερα σοβαρά. Και μην ξεχνούμε ότι οι μονάδες οι τουρκικές είναι μονάδες που έχουν πολεμήσει και οι πληροφορίες λένε ότι στέλνουν πρώτα τις μονάδες τους στη Συρία και κατά των Κούρδων και εν συνεχεία όπως είναι αυτές οι μονάδες παίρνουν από τη Συρία και τις φέρνουν στον Εύρο προπονημένες και έτοιμες. Λοιπόν, να πάρουμε σοβαρά την κατάσταση και όχι, αν θέλετε, ως ένα ευτράπελο γεγονός. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα γρήγορα, κύριε Μαριά. Από εσάς προέκυψε μια απάντηση που έχει πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Να αναφέρομαι στο ποιοι ψήφισαν τον περασμένο Γενάρη. Το μάθαμε βέβαια, θα μου πει τώρα με μια καθυστέρηση περίπου ενός μήνα. Ποιοι ψήφισαν, ποιες χώρες ψήφισαν να εξαιρεθεί ο Παναμάς από τους φορολογικούς παραδείσους. Και αυτή η ιστορία συνδέεται, ψηφίστηκε μεταξύ άλλων από ό,τι αποκαλύφθηκε σε απάντηση σε δική σας ερώτηση και ο Υπουργός ο δικός μας Οικονομικών στο ECOFIN που είχε γίνει τον περασμένο Γενάρη. Και την ώρα που η κυβέρνηση τα βάζει με όσους συμμετέχουν και όσους καταγράφονται στα λεγόμενα Panama Papers, την ίδια ώρα λέμε ότι ο Παναμάς πρέπει να βγει από τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι καταρχάς μια μεγάλη αντίφαση ως υποκρισία. Κατά δεύτερον, το είχε κρύψει η κυβέρνηση προφανώς, γιατί δεν τη βόλευε, αφού μέχρι προχθές ο Πρωθυπουργός επικαλούνταν τα Panama Papers. Κοιτάξτε, έγινε μια συζήτηση την Τετάρτη 28 του μηνός, όπου ήταν γνωστό σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι θα συζητηθεί το θέμα της εξαίρεσης του Παναμά και άλλων χωρών από τους φορολογικούς παραδείσους. Ο μοναδικός Έλληνας ευρωβουλευτής που συμμετείχε στη συζήτηση ήμουν εγώ.
Εκεί λοιπόν πίεσα την Βουλγαρική Προεδρία να μας πει τι έκανε η Ελλάδα. Και αποκαλύφθηκε ότι και η Ελλάδα μαζί με τις άλλες χώρες, με υποκριτικό τρόπο, αφού λένε διάφορα κατά των Panama Papers και της φοροδιαφυγής, επί του πρακτέου έβγαλαν τον Παναμά από τη μαύρη λίστα της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση δείχνει πλέον την, αν θέλετε, υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται ότι δήθεν πολεμάει την φοροδιαφυγή, παίρνει διδάγματα από τα Panama Papers και στην πράξη κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι, δηλαδή καλύπτει τις πολυεθνικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή ήταν λίγο μια σοκαριστική αλήθεια, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο πάντως, και είναι καλό ότι τη μάθαμε για να γνωρίζει ο καθένας τι λέει και τι ειλικρινά πιστεύει και εννοεί. Είναι. Η αλήθεια είναι πάντα σοκαριστική. Η δικιά μας δουλειά είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα αυτά στην Ευρωβουλή, γι' αυτό και έχουμε τη συνεχή μας παρουσία με τη στήριξη και τη δική σας και όλων των συμπολιτών μας και συμπατριωτών μας στην Ήπειρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Μαριά, για την επικοινωνία μας. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε και επιστρέφουμε στη συνέντευξη τη σημερινή του Τάκη Νικολόπουλου. Μέχρι το Πάσχα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία σε ποσοστό άνω του 80% ο σχεδιασμός της 6ης υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη των λεγόμενων τοπικών μονάδων υγείας στην πόλη των Ιωαννίνων. Μετά την πρώτη τόμη που λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες στην Οδό Φιλικής Εταιρείας, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι το Πάσχα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Νικολόπουλος, πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία άλλες 4 τόμοι στην πόλη των Ιωαννίνων. Μέχρι το Πάσχα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία σε ποσοστό άνω του 80% ο σχεδιασμός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη των τοπικών μονάδων υγείας στην πόλη των Ιωαννίνων. Πρόκειται για την κάλυψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του αστικού ιστού της χώρας, καθώς οι τοπικές μονάδες υγείας αφορούν μόνο τον αστικό πληθυσμό και όχι τα τμήματα της ελληνικής περιφέρειας που σήμερα καλύπτονται από τα κέντρα υγείας. Εκεί θα γίνουν οι δομές που θα ονομαστούν κέντρα υγείας υπαίθρου, αλλά αυτό αφορά την επόμενη φάση του σχεδιασμού. Προς το παρόν βρισκόμαστε στην υλοποίηση της πρώτης φάσης και στα Γιάννενα έχει ήδη ξεκινήσει ως γνωστό τη λειτουργία της η πρώτη τοπική μονάδα υγείας στην Οδό Φιλικής Εταιρείας 15 πίσω από το δεύτερο λυκείο. Οι τοπικές μονάδες υγείας έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν γιατί θα έχουν την ευθύνη του συγκεκριμένου πληθυσμού της τάξης των 10.000 με 12.000 ενηλίκων και ακόμα 1.500 με 1.600 παιδιών. Η μονάδα υγείας θα είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την πρώτη απάντηση στον ασθενή, αλλά και για να καθοδηγεί παραπέμποντας στο νοσοκομείο, καθώς και για να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας του με τον ηλεκτρονικό φάκελο. Την Παρασκευή επισκέφθηκε την πόλη κλιμάκιο της Διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, υπό τον επικεφαλής της Τάκη Νικολόπουλο. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρθηκε καταρχάς στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, που ξεκινά μαζί με το στήσιμο των τοπικών μονάδων υγείας. Είναι λοιπόν σημαντικό, εκεί που εγκαθίστανται οι ομάδες υγείας, οι πολίτες να τις επισκέπτονται για να εγγράφονται, να έχουν δηλαδή τον οικογενειακό τους γιατρό, την ομάδα υγείας η οποία θα παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους και θα τους καθοδηγεί, αλλά επιπλέον να συντάξουν και τον ιατρικό τους φάκελο, ο οποίος ξεκινάει στο επίπεδο αυτών των μονάδων υγείας να γίνεται ηλεκτρονικός άμεσα και που πολύ σύντομα θα επεκταθεί ώστε σε οποιαδήποτε ανάγκη έχουν υγειονομικής περίθαλψης, είτε νοσοκομιακής, είτε σε άλλη πόλη, είτε σε άλλο γιατρό, είτε σε άλλο τόπο, να μπορεί ο θεράπων ιατρός τους να έχει πρόσβαση στο ιστορικό τους, στις πληροφορίες που χρειάζεται για να τους αντιμετωπίσει σωστότερα. Άρα λοιπόν μαζί με την λειτουργία αυτών των ομάδων ξεκινάει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι, και ίσως το έχουν ζήσει οι περί τους 300 περίπου συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πρώτη ομάδα η οποία ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, ίσως έχουν δει, αλλά θα πρέπει να το καταλήξουν όλοι, ότι η πρώτη επίσκεψη, ανεξαρτήτως του λόγου που γίνεται ή ακόμη και αν δεν υπάρχει λόγος, θα είναι υποχρεωμένοι να αφιερώσουν κάποιο χρόνο
περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα ανάλογα πόσο θα χρειαστεί, ώστε να, πέρα από την εγγραφή τους, να συνταχθεί, να μπουν οι πληροφορίες μέσα που χρειάζεται ο γιατρός για το ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Ειδικά για την πρώτη ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει, θα ήθελα να σας δώσω και το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο θα ισχύσει από Δευτέρα, από μεθαύριο δηλαδή. Είναι το 26510-32479. Μετά την πρώτη τοπική μονάδα υγείας των Ιωαννίνων, η υλοποίηση του σχεδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι το Πάσχα, όπως ανακοίνωσε, θα έχουν τεθεί σε λειτουργία και άλλες 4 τοπικές μονάδες υγείας, με την έκτη που προβλέπεται στον αρχικό σχεδιασμό να ακολουθεί μετά τις γιορτές. Η δεύτερη θα είναι σε κτίριο που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά, στην Απολέοντο Ζέρβα, εκεί που ήταν τα παλιά ΚΕΠ. Χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις του κτιρίου ώστε να μπορεί να υπόκειται και στις προδιαγραφές που έχουμε θέσει, δηλαδή και στην πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και που έχει πολλαπλές, αν θέλετε, πτυχές αυτό, αλλά και στη διαμόρφωση των εξεταστηρίων κτλ. Δεν είναι μεγάλες παρεμβάσεις. Είδαμε επίσης και είμαστε στην τελική φάση των γραφειοκρατικών συνεννοήσεων με το ΚΕΛΠΝΟ, γιατί μία ομάδα υγείας θα στεγαστεί στο χώρο των σημερινών των εργαστηρίων του ΚΕΛΠΝΟ, τα οποία ξεκινάνε να ανοίγουν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, από ό,τι ξέρω, και το ΚΕΛΠΝΟ προετοιμάζει σύντομα την λειτουργία του εργαστηρίου του, αλλά είναι άλλης, αν θέλετε, αρμοδιότητας αυτό να ανακοινωθεί πιο αναλυτικά. Και είμαστε και στην... έχει ήδη εκδηλωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 κτίρια στην Ανατολή και στην περιοχή του Κουραμπάλα κομμάτων κτλ, που θα στεγαστούν οι άλλες 2 ομάδες υγείας. Από τη μέχρι τώρα πορεία πιστεύουμε ότι είναι εφικτό μέχρι το Πάσχα να μπορέσουμε να έχουμε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει αυτό το σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, εκκρεμεί μία έκτη που έχει ανακοινωθεί σε πρώτη φάση ότι θα ανοίξει. Είναι η τελευταία από στη σειρά, να το πούμε έτσι, από τις 6 που προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Η σύσταση είναι εύκολο να γίνει ως ομάδας. Κτηριακά, αν θέλετε, χωροταξικά. Μάλλον θα γίνει μετά το Πάσχα και θα βρίσκεται στην περιοχή σεισμοπλήκτων Σταυρακίου. Η εγγραφή των πολιτών σε μια τοπική μονάδα υγείας δεν είναι δεσμευτική και εύκολα κανείς μπορεί να αλλάξει την ένταξή του στα Μητρώα της, αν προκύψει εύλογη αιτία. Έχουν δικαίωμα σε όλες τις ομάδες υγείας που θα ανοίξουν να εγγραφούν πολίτες ανεξαρτήτως το που κατοικούν. Είτε στην πρώτη τώρα, είτε στις υπόλοιπες που θα λειτουργήσουν. Τα κριτήρια προφανώς του καθενός μπορεί να είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι τα κριτήρια της γυτνίασης με την ομάδα υγείας, άρα του είναι πιο εύκολο να πάει και είναι το πιο συνηθισμένο αυτό το οποίο συμβαίνει, είτε επειδή πιθανόν έχει κάποια γνωριμία ή κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους γιατρούς μιας άλλης ομάδας που δεν είναι δίπλα του, αλλά είναι πιο μακριά. Δεν απαγορεύεται να πας να γραφτείς σε μια ομάδα υγείας, να εγγραφείς, εάν δεν είναι στη γειτονιά σου, μπορείς. Όπως επίσης, ακόμη και αν γίνει εγγραφή σε μια ομάδα υγείας, αν για τον Α ή τον Β λόγο θεωρείς ότι διευκολύνεσαι περισσότερο ή εξυπηρετείσαι καλύτερα σε μια άλλη, έτσι μέσα στο χρόνο, μια φορά έχει ο καθένας το δικαίωμα να αλλάξει την εγγραφή του από μια ομάδα σε άλλη. Τέλος, ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρθηκε και στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων, διαπιστώνοντας πως έχουν βελτιωθεί οι όροι. Χρειάζονται ωστόσο παρεμβάσεις για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, κυρίως όπως επίσης και σε ενίσχυση σε προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ενίσχυση πέφτει από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και σχεδιασμού
της λειτουργίας των κέντρων υγείας, την ενίσχυσή του ως εργαστήριο των βιοπαθολογικών και των λοιπόν εξετάσεων και των απεικονιστικών. Εδώ ήδη ως υποδομή το μικροβιολογικό εργαστήριο έχει αναβαθμιστεί. Υπάρχουν κενά και ανάγκες στην ενίσχυση του απεικονιστικού κομματιού, δηλαδή του ακτινολογικού, και κυρίως όσον αφορά την προμήθεια νέου υπερήχου και τις παρεμβάσεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση και της εικόνας και την αντικατάσταση των φιλμ με CD. Είναι δύο θέματα τα οποία τα έχουμε και εμείς ως προτεραιότητα στο σχεδιασμό της υγειονομικής περιφέρειας για να μπορέσουν να υλοποιηθούν μέσα στο 18. Λοιπόν, θα μείνουμε στον χώρο της υγείας, θα πάμε λίγο στο Χατζικώστα, αλλά θα σχολιάσουμε και τα θέματα που είδαμε νωρίτερα. Είναι εδώ ο Σάμο Λαντάς, είναι πρόεδρος, επανεκλεγής πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενου του Νοσοκομείου Χατζικώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Λαντάς. Και συγχαρητήρια για τη νέα σας θητεία και καλή θητεία. Η επόμενη θητεία, αυτή που ξεκίνησε τώρα πριν λίγο καιρό. Καταρχάς, να δούμε το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για το οποίο εσείς οι άνθρωποι που είστε στο χώρο της υγείας, που λέτε πάντα ότι χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχετε περισσότερη δουλειά στα νοσοκομεία. Πράγμα το οποίο δεν είναι καλό, γιατί πρέπει να ξεχωρίζει ένα καλό, ένα σωστό σύστημα υγείας, πρέπει να ξεχωρίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα από το δεύτερο βαθμό και το τρίτο βαθμό, που είναι τα νοσοκομεία. Την υγεία δηλαδή. Ακριβώς. Σε δεύτερο και τρίτο βαθμό. Φαντάζομαι ότι ακούγοντας ότι πάει να στηθεί ένα τέτοιο σύστημα στα πόδια του, είστε πρώτα απ' όλα ικανοποιημένοι εσείς. Εγώ πιστεύω είναι πάρα πολύ ψηφιαντή πρωτοβουλία αυτή, γιατί για το πρώτο βάθμο είναι πολύ καλό, γιατί να έχεις ένα κοινωνιακό γιατρό, να μπορεί να επισκεφθεί κάθε ασθενής, να γραφτεί δηλαδή στο ηλεκτρικό φάκελο, για να μπορεί να παρακολουθεί από τον γιατρό του κάθε φορά που το χρειάζεται. Και πρώτα θα δώσει το γνώμη του, τον πρώτη βοήθεια που χρειάζεται τον ασθενή, και μετά να πάει στο νοσοκομείο, βέβαια σύμφωνα με ένα χαρτί από τον γιατρό, αλλιώς δεν πρέπει να το δεχτούν στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γιατί σε μια βάρδια στα μπήγοντα, τα πολύ σοβαρά περιστατικά είναι στα 10-15 άτομα. Δηλαδή, σύμφωνα με τα μπήγοντα. Ναι, τα υπόλοιπα είναι σαν τακτικό ιατρείο. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό και για το νοσοκομείο, είναι καλό και για το μπουργείο και για τα λεφτά και για το λαό φυσικά, για να μπορεί να εξυπηρετεί εύκολα και να μην έρχεται, ας πούμε, το παραμικρό σε ένα νοσοκομείο και να φορτωθούν τόσες μεγάλες εξετάσεις, που αυτό είναι κόστος δηλαδή για όλους. Πιστεύουμε αυτά τα λεφτά μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα για τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Εγώ έχω πάει στο ΤΟΜΗ, uh-huh. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι και οργανωμένη. Έχει τα ιατρία της που είναι καλά, έχει ένα παιδιάτρος και νομίζω και, και δύο γενικοί γιατροί. Γενικοί γιατροί, ναι. Ναι, είναι γενικοί γιατροί. Και υπάρχει, ας πούμε, το σαλόνι που μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Πιστεύω καλά θα πάει, γιατί είναι πολύ καλό. Πιστεύω είναι πολύ καλό. Δηλαδή, την οργάνωση έχει είναι πολύ σωστά. Και θα λειτουργήσει από 7 μέχρι 3 και 3 μέχρι 10. Και αργότερα, μάλλον, θα λειτουργήσει για όλες τις 24 ώρες. Προοπτική είναι αυτή, έτσι, δεν το γνωρίζω. Νόμιζα ότι θα μέναμε στις δύο βάρδιες. Όχι, νομίζω αυτό. Πώς λένε, και άλλες εξετάσεις μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να διαλέξει σε ποια δημόσια δομή θα πάνε οι εξετάσεις του, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Mm-hmm. Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι το δεύτερο που θα λειτουργήσει παράλληλα. Και αυτό ομολογώ ότι σήμερα το άκουσα από τον κύριο Νικολόπουλο. Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι αυτό που θα συνοδεύει τον καθένα μας με την πρώτη Ακριβώς. του καταγραφή σε μία τομή όπου θα πάει να δηλωθεί. Για οποιοδήποτε περιστατικό, εκεί θα δηλώσει τα στοιχεία, το ιστορικό, το ιατρικό, και ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε στην Ελλάδα πηγαίνει ο άνθρωπος αυτός, Ακριβώς. θα μπορεί να μπαίνει στη βάση δεδομένων τον τομείο ο γιατρός και να του λέει ότι έχει αυτό, έχει εκείνο, άρα μπορεί να σου δώσω το τάδε φάρμακο ή να μην στο δώσω. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή το Βουργείο να ξεκίνησε ένα πολύ σοβαρό έργο. Πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά σε αυτό, mm-hmm. γιατί όντως αξίζει. Ας πούμε, το ελληνικό λαό έτσι, ας πούμε, και τέτοια φροντίδα, για να, δηλαδή, αυτό το χάος που υπήρχε, σιγά σιγά να μπουν στη σειρά. Γιατί και η άρρωστα αυτά, όπως έλεγα πριν, είναι ένα κόστος μεγάλο. Γιατί ξέρεις, πάντα το Υπουργείο Υγείας πάντα έχετε πιο πολλά έξοδα. Απλά για να κρίνεις μια χώρα, πιστεύω, πρέπει να, πρώτα να αρχίζεις από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Υγείας. Για να λέμε αυτή τη χώρα πάει πολύ σωστά. Και πιστεύω σιγά σιγά
Πάμε σε καλό δρόμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια εξέλιπε εντελώς, δεν υπήρξε. Εξαφανίστηκε. Δεν έχουμε καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όχι, βέβαια. Έτσι. Όχι, όχι. Είναι μια παράλληλη, μια έλλειψη πάρα πολύ σημαντική. Παρότι είναι να προσπάθει τα προηγούμενα χρόνια να ξεκινήσει κάτι, μετά το ΙΚΑ, ας πούμε, που όλοι γνωρίζαμε, έτσι όπως λειτουργούσε, τώρα δεν, τελευταία χρόνια δεν υπήρχε ούτε αυτό, δυστυχώς. Όχι, πιστεύω θα πάει αυτό το θέμα, εντάξει, και εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Γιατί όντως πήγα στο δομή. Και είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή δεν του λείπει τίποτα. Ως αρχή τώρα. Και βλέπουμε τώρα πώς θα πάει. Μάλιστα. Βέβαια και μηχανήματα έχουν μπει και στο ΙΚΑ καινούριο, ας πούμε, ένα μπεργογράφο μου και περιμένουμε άλλα μηχανήματα για να μπορούν να εξυπηρετούν ο κόσμος. Αυτό. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στο νοσοκομείο Χατζικώστα, για το οποίο είπαμε ότι είχαμε την εκλογή του Συλλόγου Εργαζομένων. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, μια επίσκεψη του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Αυτό που κράτησε ο επικεφαλής αυτού του κλιμακίου, το Μεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Οικονόμου, και το είπε μάλιστα στις δηλώσεις του, είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 60 τόσα νοσοκομεία που επισκέφθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, άκουσε έναν διοικητή νοσοκομείου να του λέει ότι δεν έχει προβλήματα. Δεν έχει προβλήματα το Χατζικώστα. Είναι τόσο καλά τα πράγματα. Ή υπερβάλλει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοποθετημένος από τη σημερινή κυβέρνηση και προφανώς θέλει να δείξει για αυτός ότι και καλά τρέχει το νοσοκομείο και ο ίδιος κάνει καλά τη δουλειά του και όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, άρα πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Είναι τόσο ιδανικά τα πράγματα ή όχι? Εγώ πιστεύω με την ερώτησή σου, Βανιώτη, ότι πρέπει να... Απλά πρέπει να σχολιάζω το διοικητή του νοσοκομείου μας. Όταν αναφέρω ότι εγώ θα μιλήσω ως πρόεδρος στο λόγο. Πρώτα-πρώτα δεν κοιτάω τα πράγματα ως συνδικαλιστής. Λόγω πρώτα και καταγωγής, αυτό θέλω να πω, και λόγω ότι είμαι Έλληνας πολίτης. Πιστεύω ως διοικητής κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Από την ώρα που μπήκε δηλαδή στο νοσοκομείο, έτρεχε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κόντως τα βλέπουμε εδώ, άμα θέλεις μπορώ, δηλαδή έχουμε και στοιχεία. Δηλαδή. Πρώτα-πρώτα αρχίζω από τους νοσηλευτές. Δηλαδή, τη κοινά ας πούμε, που έχουμε είναι γύρω μόνο 9 νοσηλευτές. Δηλαδή, δεν είναι και προβολή. Και να σου πω κιόλας κάποια πράγματα. Έχουμε και από το ΕΔ γύρω στα 20, η οποία έχει ανανεωθεί τη σύμβασή του μέχρι το 19. Και 9 άτομα περίπου από το Κελπνό, η οποία πιστεύω θα ανανεωθούν πάλι τη σύμβασή του. Πιστεύω αυτό και εμείς, σαν σύλλογο πάλι, θα προσπαθούμε να κινηθούμε πάλι σε αυτό το θέμα για να μπορεί να ανανεωθούν ας πούμε, τη σύμβαση. Μέσα στο οργανισμό το 12 δεν υπήρχε καν την παιδιατρική, ό,τι το ρελίκι. Και πάλι δούλευαν και εξυπηρετήθηκαν με αυτό το προσωπικό που υπάρχει. Τώρα με το καινούριο το οργανισμό μπήκαν και την παιδιατρική και το ρελίκι κλινική. Αυτό. Άρα κενά δηλαδή σε προσωπικό νοσηλευτών δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σημαντικά κενά. Βέβαια αυτό. Εμείς βέβαια ως σύλλογο εργαζομένων, εμείς θα πιέζουμε πάλι και θα κάνουμε έντονο πάντα γιατί. Ως σύλλογο, γιατί δεν είναι μόνος μου, είναι και όλο το ΔΣ, πάντα ζητάμε προσωπικό, γιατί όλο το προσωπικό ας πούμε, αρχίζει και σιγά σιγά θα φεύγει εμείς, εντάξει, ας πούμε κάποιες συναδέλφες και αυτά και αυτά. Εμείς πρέπει να συμπληρώνουμε αυτό και να ζητάμε από το Υπουργείο πάντα να έχουμε ας πούμε, κάλυψη το προσωπικό. Για το, πιστεύω πάλι με ρώτησε πάλι για το διοικητή, το νοσοκομείο. Μιλάω μόνο το, ξέρεις, μόνο για τον, ας πούμε, το αντικειμενικό κομμάτι, πάλι ξαναλέω. Για παράδειγμα, το πολυδύναμο, όπως βλέπεις, ανακοίνωσε και από τον κ. Νικολόπουλο ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσει. Ακριβώς. Ναι. Έχει βρεθεί χρυσή τομή, σε εργασία ο Κανά και Θεά και θα λειτουργήσει, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, και με τον Υπουργείο και με την Περιφέρεια και τώρα προχωράμε για το διαγωνισμό. Πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου θα ανοίξει. Και αυτό είναι ένα στίχημα, ας πούμε, και την κυβέρνηση, για να μπορεί να ανοίξει αυτό το, ας πούμε, δηλαδή και αυτή τη τομή, για να μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο τα, ας πούμε, τα Γιάννα, είναι όλη την Ελλάδα, είναι το μοναδικό κέντρο που υπάρχει. Και αυτό είναι καλό να ανοίξει. Δεύτερον, άμα μπείτε μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, θα δείτε, ας πούμε, τις Πινακίδες, που είναι η ΑΜΕΑ, η οποία δεν υπήρχαν, οι οποίοι και αυτοί έχουν δικαίωμα να εξυπηρετηθούν στο νοσοκομείο, όχι να μην μπορούν να παρκάρουν. Είναι και τη μουσική αναμία. Πώς λένε, και το γκαράζ που είναι πίσω, που τώρα πιστεύω πως λένε και έχουμε πάρει την έγκριση. Το πάρκινγκ, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Θα, εκεί με μια εργολαβία της περιφέρειας Υπήρου, νομίζω με ένα έργο που έχει γίνει. Ναι. Είναι από τον κύριο Καχρημάνη, η οποία τώρα πιστεύω σιγά σιγά θα είναι.
Δηλαδή έχουν πολλά. Βέβαια έχουν, πώς λένε, και τρέχουν και αυτά, πώς λένε, και διαγωνισμοί, οι οποίοι ξέρεις, είναι οι ακριβάτοι, οι αδιάφοροι, όλο το νοσοκομείο. Mm-hmm. Τα παιδιατρική, η οποία θα βαφτεί, θα μπουν, δηλαδή θα αλλάξει πάρα πολύ όλο το χώρο την παιδιατρική. Την καρδουλική μονάδα, δηλαδή θα μπουν κρεβάτια σιγά σιγά. Βέβαια, πώς λένε, και το πιο σημαντικό, το επισκεπτήριο, mm-hmm. η οποία δεν μπορεί να μπει. Γιατί δούλευα στην καρδιολογική μονάδα και δεν μπορείς να μπεις, ας πούμε, από το επισκεπτήριο, ο κόσμος δεν περιμένει έξω από το γραφείο των ιατρών και από τη μονάδα που δούλευα. Τώρα, ας πούμε, μπαίνεις μόνο με κωδικό για να μπορείς να μπεις μέσα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά για ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, είναι οι διαστάσεις του νοσοκομείου που βολεύουν. Καταρχάς, είναι μικρές διαστάσεις. Είναι μαζεμένο το νοσοκομείο, δεν είναι το πανεπιστημιακό, ασφαλώς, με τις εκτάσεις αυτές. Για το πολυδύναμο, υπάρχει περίπτωση, φοβάστε γενικά ως εργαζόμενοι, αν θα επιβαρυνθείτε εσείς, γιατί θα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν είναι προσλήψεις. Βέβαια, δεν είναι προσλήψεις κανονικά. Βέβαια, δεν είναι προσλήψεις και οι ιατρούς και δύο ψυχιάτροι. Θα έρθουν εκείνοι νοσηλευτές οι οποίοι θα εκπαιδευτούν πριν για να μπουν μέσα. Γιατί, δηλαδή, γενικά, όταν ασχολείσαι με αυτό τη δομή, πρέπει να έχεις προσωπικό μόνιμο. Γιατί ο ίδιος ασθενής δεν μπορεί να βλέπει άτομα, δηλαδή, μόνο με σύμβαση 6 μήνες μετά να φύγει και να έρθει ένας καινούριος. Όπως πρέπει να είναι μόνιμος, mm-hmm. γιατί θα βοηθάς τον ίδιο τον ασθενή απλά να σε εμπιστεύει για να μπορεί να έρθει ξανά και ξανά για να καταλάβεις και να μην αφήσει το πρόγραμμα την αποξάρτησή του. Μάλιστα. Και, πώς λένε, και θέλω να αναφέρω πάλι και την νοσηλευτική υπηρεσία, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια, πιστεύω, δεν ξέρω αν ενημερώθηκε, γιατί ήταν και διευθύνουσα μέσα, δεν ξέρω τις πληροφορίες που έχεις. Ίσα-ίσα, είπα ακριβώς αυτό που πρέπει να πει και το μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή, που είναι μέσα. Συνεργάζονται όλοι μαζί και βγάζουν πάλι κοινές αποφάσεις για να μπορούν να βοηθάνε το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί αυτό είναι την πολώνα του νοσοκομείου. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, νομίζω επισημάνθηκε ότι ακριβώς. Η νοσηλευτική υπηρεσία συνενεί στην καλή εικόνα πάντα. Που υπερασπίζεται ο διοικητής. Αυτό λέει. Ακριβώς. Ναι. Είναι μια ομάδα που ασχολούνται όλοι μαζί. Δηλαδή και τη διοικητική υπηρεσία και η νοσηλευτική υπηρεσία που συνεργάζονται και ο διοικητής για ένα καλό, για να μπορούμε να προχωρήσουμε και το νοσοκομείο να φανεί. Γιατί αυτό το νοσοκομείο Χαζεκός, όπως ξέρετε κύριε Μπούρκα, ότι δηλαδή το βλέπουμε. Δηλαδή την πέρσι 80.000. Ας πούμε και μπερογράφημα, ακτινογραφίες έχουν περάσει από το νοσοκομείο μας. Αυτό το ποσοστό δεν νομίζω να είναι απλό. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουμε ροή όλο το κόσμο που έρχεται προς τα εκεί. Τώρα εντάξει, κάποιοι πολιτικοί πιστεύω εντάξει, μπορεί να έχουν πάει σε άλλα μέρος, ας πούμε σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας. 65 νοσοκομεία λέει ο κ. Οικονόμου έχει επισκεφθεί. Από τα μισά περίπου νοσοκομεία της χώρας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω. Αυτό εγώ ξέρω μόνο, απλά θα μιλήσω μόνο για το νοσοκομείο μου. Δηλαδή, απλά δεν θα αναφέρω καν για το δουλειά, γιατί δεν έχω άποψη εκεί. Mm-hmm. Θα αναφέρω μόνο για το νοσοκομείο μας. Και γιατρούς βέβαια έχουμε πάρει. Μας λένε και χειρουργός και καρδιολόγοι θα έρθουν. Και ένας χειρουργός, ένας και άκτονο διαγνωστικό, πάλι που κρεμεί. Δηλαδή, το νοσοκομείο πιστεύω δεν έχουμε έλλειψεις. Κόντως, mm-hmm. ό,τι είπανε, όντως ισχύει. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε και στοιχεία βέβαια. Ναι. Όποιος μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ισχύουν αυτά. Υπάρχει εικόνα ή δεν είναι την αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει στοιχεία. Μάλιστα. Και ειδικά για τον πολυδύναμο. Mm-hmm. Δηλαδή, για τον πολυδύναμο τώρα αυτό που συμβαίνει και προχωράει τόσο πολύ γρήγορα. Γιατί και η κυβέρνηση έχει μεγάλη διάθεση να ανοίξει, βέβαια, και η περιφέρεια έχει μεγάλη διάθεση. Όλοι μέσα, ας πούμε, και, δηλαδή, όλοι μέσα το νοσοκομείο, και η διευθύνωση και ο διοικητής, όπως λένε και η δυτική υπηρεσία, προσπαθούμε και εγώ, σαν πρόεδρος του συλλόγου, πάντα πρέπει να είμαι μπροστά για να ανοίξει αυτό το κέντρο και να εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες που χρειάζονται τη βοήθειά μας, γιατί τόσα χρόνια είναι σε περιθώριο και πρέπει να μπει η σειρά. Γι' αυτοί και αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Mm-hmm. Πάντως, ο Σύλλογος δεν εκφράζεται αμφιβολίες ή ανησυχία για το αν θα επιβαρύνει εσάς με δουλειά περισσότερο το πολυδύναμο. Σε αυτή τη φάση θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Θα προσληφθεί κόσμος μέσω του Ακριβώς. ΕΣΠΑ. Αλλά η προοπτική είναι να ενταχθεί στον οργανισμό του νοσοκομείου, δεν είναι. Μελλοντικά. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι θα πάρουμε, θα είναι, ας πούμε, κοινή προσλήψεις. Θα έρθουν νοσηλευτές, όπως σας έλεγα πάλι, θα εκπαιδευτούν. Δεν θα επιβαρύνει το νοσοκομείο, ίσα-ίσα. Πιστεύω είναι κάτι που αξίζει να ανοίξει. Μάλιστα. Αυτό. Και όπως σας έλεγα, δηλαδή και οι νοσηλευτές, πιστεύω και όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χαζικώστα, τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη για να στηρίξουν το νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Και το ξέρουν όλοι οι ανιώτες, οι συμπολίτες μας, τι σημαίνει Χαζικώστα. Και το Χαζικώστα πρέπει να μείνει όρθιος για να μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το λαό. Μάλιστα. Εντάξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι καλό να βγάζουμε κακές εικόνες μου ή κακή εικόνα ή κακή. Εγώ σας έλεγα τώρα. Εντάξει, εσείς μου λες τώρα, εσά μη σας πούμε συνδικαλιστής, γιατί με έχεις ρωτήσει. Εγώ νομίζω ότι ο συνδικαλισμό δεν είναι μόνο, δηλαδή, ξέρεις, μόνο δηλαδή, να αντιδράσει. Και κοντρά, ναι. Δεν μάλιστα, χρειάζεται ναι, να αντιδράσει. Από, δηλαδή, από τη στιγμή που άλλος κάνει καλά τη δουλειά του, mm-hmm, δεν μπορώ, δηλαδή, τι να πω να το πω. Μάλιστα. Γιατί το κάνεις. Εγώ, ως πρόεδρος του λόγου, είμαι μπροστά με όλους τους εργαζόμενους και όποιος έχει πρόβλημα, και ό,τι μπορώ να βοηθήσω και φυσικά και πρέπει να βοηθήσω, με όλα τα παιδιά από το ΔΣ, το νοσοκομείο μας, πρέπει να βοηθάμε το εργαζόμενο όπου χρειάζεται. Αυτή είναι το ρόλο μας. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε έλλειψη προσωπικό, θα κάνουμε χαρτί, θα πάμε στο Υπουργείο, θα ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στην ΕΚΤΥΠΕ και πιστεύω ότι έχουν κάθε διάθεση με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως ξέρεις. Μάλιστα. Όμως έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή, και τώρα θα πάρουμε, όπως λένε, και άλλο προσωπικό. Δηλαδή, μάλιστα, δεν πιστεύω να λείπει. Η νυχτερινών αργιών και αυτά είναι ένα ζήτημα αυτό που προκαλεί τριβές πολλές φορές μεταξύ ημών των εργαζομένων και της διοίκησης, της εκάστοτε διοίκησης. Σε άλλα νοσοκομεία υπάρχει ζήτημα και στον Πανεπιστημιακό νομίζω πληρώθηκαν τώρα κοντά κάποια χρήματα. Όχι, εμείς νομίζω δεν μας χρωστάει τίποτα το νοσοκομείο. Ίσα-ίσα μπαίνουν τα λεφτά κανονικά. Γι' αυτό δηλαδή, τώρα σου μιλάω πάλι στον πρόεδρο. Δηλαδή, άμα δεν πληρώνουν, θα σου πω δεν πληρώνουν. Πώς θα είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν πρέπει να, πούμε, ξέρει, να βγάλουμε ας πούμε, μια εικόνα καλή να ότι είμαστε συνδικαλιστής και πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να βγούμε στα κάγκελα. Αυτά δεν είναι. Πρέπει να βοηθάμε όλοι. Αυτό πιστεύω. Πρέπει να έχουμε πολύ, ας πούμε, και μια συνεργασία καλή. Ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, και μέχρι ένα σημείο με τη διοίκηση. Γιατί κατά τα ψέματα, άμα δεν έχει συνεργασία καλή με τη διοίκηση, δεν έχει δηλαδή στο κόντρα. Μάλιστα. Κόντρα στο κόντρα, δεν δηλαδή, θα προχωρήσει και αυτό κάνει κακό και στο προσωπικό. Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαντάς. Εδώ είμαστε για τα καλά και τα κακά. Είτε του νοσοκομείου Χατζηκώστα είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντα, ό,τι χρειαστεί στο νοσοκομείο, εγώ πάντα θα πω την αλήθεια και δεν χρειάζεται να κρυφτούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε για τη μεγάλη επισκεψιμότητα που είχε αυτή την περίοδο το Αρχαιολογικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια μετά την επανέκθεση τη έκθεσή του και αλλά και για του στόχου και τι βλέψει που, όπω τόνισε, μπαίνει ψηλά ο πύχη. Έκανε δηλώσει σήμερα ο προϊστάμενο εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνο. Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, η Εφορία Αρχαιοτήτων εξήγηλε τον αριθμό των 100.000 επισκεπτών. Ο κύριος Σουέρεφ, προϊστάμενος της εφορίας, μίλησε για το κατά πόσο αυτός ο αριθμός είναι ικανοποιητικός, αλλά και για τις μελλοντικές κινήσεις για την επίτευξη εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου των Ιωαννίνων. Αυτό που κυρίως εμείς επιδιώκουμε είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μουσείου. Επομένως, και η επισκεψιμότητα συμβαδίζει με αυτό. Δεν είναι ο σκοπός απλώς να αυξήσουμε τα ποσοστά επισκεψιμότητας, τα οποία έχουν τετραπλασιαστεί από ό,τι ήταν πριν το 2011, αλλά κυρίως να δώσουμε την ευκαιρία σε εκείνους τους ανθρώπους που θα ήθελαν να διευρύνουν τον διάλογο και με την αρχαιότητα και με όσα προτείνονται ως θεματικές ενότητες και ως διαλέξεις, εκθέσεις, περιοδικές και μόνιμες, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα δίκτυο ώστε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων να παραμένει ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος και ο πύχης πρέπει να ανεβαίνει καθημερινά, δεν πρέπει να είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι για την προσέλευση και αν θέλετε ένας πρώτος στόχος σε σχέση με την επισκεψιμότητα είναι να μπορέσει και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων να φτάσει στην επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης. Δηλαδή, να ξεπεράσει τις 60.000 εντός ενός έτους. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Να πάμε στην αστυνομία. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος Βαγγελής, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων. Καλησπέρα κύριε Βαγγελή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Μπούρχα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ερχόμενος από το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ και οπότε έχουμε να δούμε, να συζητήσουμε μαζί τι υπόθηκε, τι αποφάσεις ελήφθησαν, αλλά και το γενικότερο κλίμα, ας το πούμε, η υπόλοιπη επικαιρότητα που περιλαμβάνει αρκετή δουλειά για εσάς θεωρητικά, αλλού παρεμβαίνετε, αλλού όχι. Και εννοώ τις εντολές, τις πολιτικές εντολές που λαμβάνετε ως αστυνομία για να καταστήλλετε πράξεις αξιόπινες. Και η χαλαρότητα που υπάρχει, εννοώ σε επίπεδο ηγεσίας πολιτικής, αυτό διαπερνά το σώμα των Ελλήνων αστυνομικών. Δηλαδή η κουβέντα, η αίσθηση, το κλίμα και οι συζητήσεις στο συνέδριο, υπήρχε αυτή η συζήτηση
του τι εντολές δίνει ο Τόσκας, τι κάνουμε εμείς και αν γινόμαστε εμείς άκος του box από τον κόσμο, του οποίου σπάνε τα μαγαζιά, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, γίνεται χαμός κάθε τόσο και εμείς δεν παρεμβαίνουμε, καθόμαστε σαν θεατές. Υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικά? Κοιτάξτε, κύριε Μπούρχα, η ελληνική αστυνομία είναι ένα οργανωμένο σύνολο που απαρτίζεται από ανθρώπινο δυναμικό, με την ηγεσία και την ιεραρχία. Και επομένως, όταν υπάρχουν σαφείς εντολές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει, ο επαγγελματίας αστυνομικός οφείλει να ανταπεξέλθει και στις διαταγές, να ανταποκριθεί και στις διαταγές και να υλοποιήσει τις οποιασδήποτε διαταγές δίδονται από τους ανωτέρους. Είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο διέπεται από κανόνες και διαταγές. Τώρα, για αυτό που είπατε για τα επεισόδια κτλ., εμείς συνδικαλιστικά αυτό το οποίο τονίζουμε και το τονίζουμε διαχρονικά είναι ότι όταν υπάρχουν ξεκάθαρες εντολές, ο Έλληνας αστυνομικός ενεργεί υπέρ του πολίτη. Τώρα, αν ο αστυνομικός, που το έχουμε τονίσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι ο σάκος του box, ο ενδιάμεσος, δηλαδή συμμετέχει σε πληστηριασμούς που έχει να κάνουν με ιδιωτικά συμφέροντα, όταν ο αστυνομικός ασχολείται με τα γήπεδα, το οποίο γίνεται μια αρένα μεταξύ ανωνύμων εταιριών και ο αστυνομικός μπαίνει στη μέση, που ο ρόλος του δεν είναι αυτός, ο ρόλος του είναι να αστυνομεύει, ο ρόλος του είναι να περιπολεί και να είναι δίπλα στους φτωχούς και στους πολίτες της χώρας που τον έχουν ανάγκη για την εγκληματικότητα, για τις κλοπές, για τις ληστείες, για οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν θέλουμε να δείχνουμε τον αστυνομικό συνεχώς και να τον έχουμε σαν αποδιοπομπαίο τράγο, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε πει και το έχουμε μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία ότι πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες οι εντολές οι οποίες δίδονται. Εμείς καλούμαστε να τις εφαρμόσουμε, αλλά όταν βλέπουμε ότι κάποιες ξεφεύγουν ή είναι παράτυπες ή λειτουργούν πρόβλημα στους συναδέλφους που εκπροσωπούμε, θα τις τονίζουμε και θα τις παρουσιάζουμε και θα τις εκθέτουμε. Και όταν χρειαστεί, θα πηγαίνουμε και στις αίθουσες των δικαστηρίων υπερασπιζόμενοι τους συναδέλφους. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να προσπαθεί να λύσει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινωνία αυτή τη στιγμή, που είναι οι πληστηριασμοί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι αστυνομικοί να προσπαθούν να φυλάξουν μια ιδιωτική, να γίνει ο ενδιάμεσος σε ιδιωτικά συμφέροντα και να προπυλακίζεται, να χτυπιούνται, να βρίζονται, να λιδωρούνται, που οι ίδιοι που θα τους βρίσουν, θα τους χτυπήσουν και θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα, θα είναι αυτοί που μετά από λίγο θα τους καλέσουν σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με μια κλοπή, με μια ληστεία. Επομένως, το ζήτημα είναι πολιτικό και πολιτικά πρέπει να λυθεί, κύριε Μπούρχα. Αυτή είναι η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που ξανατέθηκε πάλι στο συνέδριο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην ερέτρια της Εύβοιας. Δηλαδή να απεμπλακείτε από την. Εμείς ζητούμε απεμπλοκή, να βρεθεί ένας τρόπος να γίνονται οι διαδικασίες αυτές που αφορούν ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα και να μην πηγαίνει ο αστυνομικός εκεί μπροστά, να πηγαίνει να προπυλακίζεται, να δέχεται επίθεση, να μην του δίνουν εντολές για να. Όπως λέει και η ποινική δικονομία, όπως είναι οι κανόνες, να αντιδράσει. Δεν δεχόμαστε εντολή να αντιδράσουμε. Λιδωρούμαστε, χτυπιούμαστε, μας χλιβάζουν. Χτες πέντε αστυνομικοί δραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας έσπασε το χέρι του. Δηλαδή πηγαίνει ένας αστυνομικός, ένας εργαζόμενος σκληρά και ένας εργαζόμενος με αμοιβές πλέον που έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα τα συζητήσουμε για αργότερα. Να κάνει τη δουλειά του και να γυρίσει στο σπίτι του. Και ο δρόμος είναι να πάει στο νοσοκομείο μετά. Και να πηγαίνουμε εμείς μετά υπερασπιστικά, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια κτλ. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος του αστυνομικού. Εμείς δεν έχουμε ζήτημα με τις άλλες εργασιακές ομάδες. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και αυτό πρέπει να περάσουμε, προσπαθούμε να περάσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε εργαζόμενοι σκληρά, αμοιβόμενοι πλέον με τα τρία μνημόνια που τα έχουμε υποστεί, όπως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων σκληρά. Έχουμε πενιχρά εισοδήματα, αλλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την αξιοπρέπειά μας. Δεν γίνεται ο αστυνομικός να είναι συνέχεια αποδεπιμπέως τράγος και συνέχεια να τον δείχνουν ότι όλα τα προβλήματα προκαλούνται από τις τάσεις αστυνομίας. Τι έκανε ο αστυνομικός χθες στη Θεσσαλονίκη? Έβρισε κάποιον, δημιούργησε κάποιο ζήτημα. Οι εντολές που έχετε γίνει αφιλάτε τα συμβολιογραφεία, αυτό το οποίο ναι, για να μην υπάρχει κάποια. Να μην πηγαίνουν κάποιες άλλες κατηγορίες συναδέλφων μας που εκπροσωπούν και αυτοί κάποιες συλλογικότητες. Αλλά εμείς δεν θα πάμε κοντά με την οποιαδήποτε συλλογικότητα. Εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε την νομιμότητα. Να υπάρχει νομιμότητα στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό ζητούμε την απεμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων από αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Είχαμε τις προάλλες το ζήτημα με τις ΠΑΕ. Δημιουργήθηκαν ζητήματα. Αυτό είναι χρόνιο το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν το είπαμε τώρα επειδή έγιναν με αφορμή τα επεισόδια με τον ΠΑΟΚ που έγινε τις προάλλες. Αλλά δεν μπορεί να είναι 400 αστυνομικοί, να είναι 2.500 φύλαδες του ΠΑΟΚ
Και πάντα να βλέπουμε ότι αν κάνει ένα λάθος η αστυνομία, να μας δείχνει η κοινωνία. Εμείς δεν μιλάμε εκ μέρους της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Εμείς μιλάμε εκ μέρους των συναδέλφων, οι οποίοι θα πάνε, θα κάνουν την υπηρεσία τους και θα κινδυνεύσουν να γυρίσουν στο σπίτι και στην οικογένειά τους. Δηλαδή, ο αστυνομικός είναι προτιμότερο να πηγαίνει και να εφαρμόζει την τάξη εκεί που υπάρχουν ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα, όπως είναι η ΠΑΕ. Ας υπάρχουν security, ας βρεθεί ένας τρόπος, να είναι αστυνομία απ' έξω, να προστατεύει τα καταστήματα των συμπολιτών μας και την εύρυθμη λειτουργία, όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι νόμοι. Όχι όμως να πηγαίνει και να δέχονται μετά και τα βέλη οι αστυνομικοί ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, επειδή ήταν 2.500 οπαδοί μιας ομάδας που τώρα ήταν ο ΠΑΟΚ, αύριο θα είναι μια μεγάλη ΠΑΕ όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Επομένως, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και να μπορεί ο αστυνομικός να είναι εκεί που πρέπει και το Σύνταγμα ορίζει. Στις γειτονιές, στην εγκληματικότητα, στη βαριά εγκληματικότητα, στα σύνορα με τα ναρκωτικά που κινδυνεύουν τα παιδιά μας, στο εμπόριο που έχει να γίνει με τα όπλα κτλ. Εμείς αυτό συνεχώς δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε, να το διατρανώνουμε, για να μπορεί και ο κόσμος να μαθαίνει ότι εμείς που είμαστε εκπρόσωποι αστυνομικών, δεν είμαστε η φυσική και η πολιτική ηγεσία. Άρα, ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στο συνέδριο ήταν αυτό, πλάι στα γήπεδα που, όπως είπαμε, είναι χρόνιο ζήτημα, πρόβλημα, το θέμα των πληστηριασμών. Που βλέπουμε αστυνομικές δυνάμεις έξω από συμβολιογραφία να τα προστατεύουν από πολίτες αγανακτισμένους, οι οποίοι δεν θέλουν να παρεμποδίσουν πληστηριασμούς. Αυτό θα κρατήσει, νομίζω, για αρκετό καιρό. Μα γι' αυτό και το σηκώσαμε τόσο ψηλά το θέμα. Συγχωρείτε, κύριε Μπούρχα, γι' αυτό και συνεχώς. Και με τοποθετήσεις και του Προέδρου του κ. Γερακαράκου και του Γραμματέα του Γιώργου του Παπατσίμπα, ο οποίος πολύ σωστά έχουν αναπτύξει το ζήτημα στα μεγάλα κανάλια της πρωτεύουσας, αλλά και τοπικά. Θα συνεχίσουμε να το λέμε για να γνωρίζει και ο κόσμος ποια είναι και η θέση των συνδικαλιστών, των εκπροσώπων του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πρέπει να οριστεί το πλαίσιο και εμείς μετά να κάνουμε τη δουλειά μας όσο δυνατόν καλύτερα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς ενδιάμεση. Μάλιστα. Ζητήματα άλλα τώρα πιο συντεχνιακά τέθηκαν, το θέμα με τα αναδρομικά του παρελθόντος που πιστεύετε ότι θα γυρίσουν. Βλέπουμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτή του 12 δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ξαναβγαίνουν αποφάσεις, νομίζω, και άλλες που λένε ότι πρέπει να επιστραφούν, αλλά δεν επιστρέφονται. Μάλλον δεν υπάρχει. Τώρα τι να πούμε, το έχουμε πει τόσες φορές. Για να λειτουργήσει σωστά μια πολιτεία, θα πρέπει κάποιοι πυλώνες που από μικρή τους έχουμε μάθει να τους σεβόμαστε και να είναι δεσμευτικοί όσον αφορά τις αποφάσεις, θα πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορεί να υπάρχει μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο οργάνο, και να μην εφαρμόζεται από την πολιτεία, να μην εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Η προηγούμενη την εφάρμοσε κάτω 50%. Την κριτικάραμε, ασκήσαμε πάρα πολύ μεγάλη κριτική σε αυτούς που την εφάρμοσαν. Τώρα η σημερινή, η οποία μας είχε υποσχεθεί ότι θα την εφαρμόσει, συνεχώς την πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν μπορεί να βγαίνει πάλι τριμερής πριν από 2 εβδομάδες απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να βάζει ένα πλαίσιο, ένα οχτάμινο, ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους μισθούς του 2012, διότι, ξαναλέω, εμείς ποτέ δεν μιλάμε με κοινωνικό αυτοματισμό. Εμείς μιλούμε γενικώς για το τι, τις μειώσεις οι οποίες έχει υποστεί ο Έλληνας αστυνομικός. Είναι οι μεγαλύτερες οι οποίες έχουν υποστεί αντίστοιχοι συνάδελφοι που υπηρετούν στο δημόσιο. Έχουμε φτάσει 45-50% μειώσεις. Και τώρα με το ενίο μισθολόγιο που ψηφίστηκε πέρυσι, ξαναδημιουργούν πάλι θέμα. Βάζουν την προσωπική διαφορά, ένα εφεύρημα το οποίο μεθαύριο, αν δεν πιάσουν τους στόχους, θα το περικόψουν και αυτό. Επομένως, φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος θα πάει να κάνει, γι' αυτό και είπα πριν γήπεδα και πληστηριασμοί, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, θα πάει ένας αστυφύλακας, ο οποίος βγήκε από τη σχολή, ο οποίος παίρνει 500 ευρώ στην Αθήνα για να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Και σου λέει το κράτος ότι κάνε τις διαδικασίες, η πολιτεία η επίσημη, να προστατεύεις γενικότερα την ασφάλεια και να υπάρχει γενικότερα ηρεμία στο κοινωνικό σύνολο και ταυτοχρόνως από την άλλη μεριά δεν εφαρμόζει τελεσίδικες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Επομένως, τι άλλο να πούμε, τι πρέπει, πόσο πιο γλαφυρά να τονίσουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί νομιμότητα. Ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά έλεγε ότι θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Επομένως, και εμείς αυτό λέγαμε στο συνέδριο προχθές. Θέλουμε να δούμε πώς θα ταραχθεί, πώς θα υπάρξει αυτή η νομιμότητα, την οποία όλοι επικαλούνται και δεν την εφαρμόζουν. Τι να πούμε, να πούμε ότι. Το Συμβουλίο της Επικρατείας δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και τόσα χρόνια. Ακριβώς. Για εσάς, για τα σώματα. Ακριβώς. Για τους... Και φτάσαμε τώρα, πέρασε μια νέα απόφαση, βάζει ένα πλαίσιο μέχρι τον Οκτώβριο, ότι θα πρέπει ξανά. Ναι, υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση από τη μεριά της πολιτείας για να δοθεί το υπόλοιπο 50%. Θα δούμε.
θα πάμε πάλι στη διαδικασία να περιμένουμε να πάμε σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή για να δημιουργηθεί πάλι μια κατάσταση για να έχουμε το προσωπικό γενικότερα εγκλωβισμένο σε διαδικασίες παρελθόντος. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα πρέπει για μια ακόμη φορά, αυτό θα πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μας κτλ. Ότι θα παίρνουμε το τυράκι όταν θα πηγαίνουμε πάντα σε προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Άλλα ζητήματα που υπάρχουν, το θέμα των οργανικών θέσεων που είχαν καταργηθεί επί Δένδια. Μεγάλο ζήτημα για μας. Μεγάλο ζήτημα. Καταργήθηκαν μέσα σε μία νύχτα από την προηγούμενη κυβέρνηση 6.700 οργανικές θέσεις. Και τώρα επικαλούνται γενικότερα για την μη. Για το γεγονός ότι δεν έρχονται αστυνομικοί πλέον στην επαρχία, ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές. Πώς θα υπάρξουν οργανικές θέσεις κενές εφόσον καταργήθηκαν οι θέσεις οι οποίες υπήρχαν? Δηλαδή, το προσωπικό μεγαλώνει, πρέπει να εμπλουτίζεται με νέο προσωπικό, πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις, πρέπει να σταματήσει αυτό το 200 συνάδελφοι κάθε χρόνο με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχουμε πάρει στο κεφάλι μας όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ανανέωση στο προσωπικό. Ήδη σε πολλά τμήματα περιφερειακά υπάρχουν συνάδελφοι που είναι πλέον των 50 χρονών, οι οποίοι περιπολούν κάθε μέρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα, στα σύνορα, στην τροχέα, στις υπηρεσίες τις νευραλικές, όπως είναι η δημιουργία, τα ναρκωτικά, οι άλλες υπηρεσίες ειδικές του νόμου μας. Το προσωπικό μεγαλώνει και θα πρέπει να ανανεώνεται. Είναι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι από την περιοχή μας, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή αυτοί μετά από 10-15 χρόνια να έρθουν στο μέρος τους? Εμείς αυτό λέμε. Πώς είναι δυνατόν να καταργήσεις κενές οργανικές θέσεις και μετά να λες ότι δεν μπορώ να μεταθέσω συναδέλφους και δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις στην περιοχή? Ζητάει η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας να ξαναδημιουργήσει οργανικές θέσεις ή όχι? Βολεύεται? Το αίτημά μας αυτό είναι συνεχές. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις. Θα το δούμε. Υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Επίσης, το παραμεθωρίο. Το επίδομα παραμεθωρίο. Δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα ξεφεύγουν και από τη λογική. Υπάρχει, ας πούμε, ο νομός μας. Είναι νομός παραμεθώριος. Είχαμε τόσα χρόνια το ζήτημα με την Αλβανία, το οποίο ακόμα και το έχουμε. Μπορεί να μην υπάρχει η αθρώα μετακίνηση των λαθρομεταναστών, όπως είχαμε την προηγούμενη περίοδο, των παράνομων μεταναστών. Έχουμε όμως οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε τους μετανάστες που έρχονται από τα μέσω των νησιών του Αιγαίου ή του Εύρου, που θέλουν να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Αλβανίας, της γειτονικής. Έχουμε τμήματα τα οποία είναι στην επιμεθώριο. Το συνορακό της Καστανής είναι ακριβώς πάνω, στην επιμεθώριο. Ναι. Και συμβαίνει το εξής. Δόθηκε το παραμεθωρίου στους νομούς του Εύρου και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που έχει αυτή τη στιγμή μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Και εδώ δεν δόθηκε. Δηλαδή, ένα συνάδελφος από τα Γιάννενα, να σας πω το παράδοξο, που πηγαίνει στην Μυτιλίνη με απόσπαση για να υπηρετήσει εκεί για το ζήτημα του μεταναστευτικού, παίρνει το επίδομο παραμεθωρίο και στην Καστανή, στο συνοριακό ας πούμε της Καστανής ή στην Πυρσόγεννη πάνω που είναι ακριβώς, στα σύνορα, δεν το παίρνουν. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα το έχουμε κάνει, έχουμε κάνει ερώτηση, έχουμε ενημερώσει τους τοπικούς βουλευτές, βρεθήκαμε και τα πέντε σωματεία, εμείς η Θεσπρωτεία, η Κέρκυρα, η Φλόρνα και η Καστοριά, το προωθούμε το ζήτημα, μιλάμε, ενημερώνουμε τους δημάρχους ότι θέλουμε την βοήθεια όλων και των πολιτικών παρατάξεων εδώ του νομού μας, τους βουλευτές μας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε για αυτό το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι βασικό για μας. Νομίζω το ίδιο ισχύει και με τους στρατιωτικούς. Και με τους στρατιωτικούς. Ναι, δεν παίρνουν για αυτή την παράδοση. Δόθηκε, ας πούμε, στον Εύρο για κάποιους άλλους λόγους. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ας πούμε, κτλ. Το οποίο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας δημιούργησε μεγάλο ζήτημα στον αφορά το νέο μισθολόγιο. Να σας δω να καταλάβετε, κύριε Μπούρχα, ότι προσπαθούν ακόμα και σήμερα να διαιρέσουν την ελληνική αστυνομία και να δημιουργήσουν και ζητήματα εσωτερικά, δημιουργώντας κατηγορίες προσωπικού Α, Β, Γ μέσα στην ελληνική αστυνομία. Για να έχουν το προσωπικό διαιρεμένο, για να μην υπάρχει κοινή γραμμή και ένωση μεταξύ των αστυνομικών που υπηρετούν και κάνουν την ίδια δουλειά. Θα πάνε την ίδια μέρα σε μια ληστεία, σε μια κλοπή και σου λέει εσύ είσαι στη Β κατηγορία, στη Γ. Εμείς, ακόμα και σε αυτό το ζήτημα, έχουμε δώσει εντολή στο νομικό σύμβολο της Ομοσπονδίας μας να κάνει αίτηση αντισταγματικότητας, να κληθεί όλο το νέο νομοσχέδιο αντισταγματικό. Έχουμε τις προηγούμενες αποφάσεις, οι οποίες είναι υπέρ μας. Θεωρούμε ότι και αυτό θα κληθεί αντισταγματικό και κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε στις αποφάσεις, στη λησίδικη και αμετάκλητη αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κάποιο ζήτημα σε αιχμή στο δικό σας ενδιαφέρον ο Σύλλογος? Έχουμε θέματα τα οποία άπτονται γενικώς των ζημάτων των οικονομικών. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα που έχουν υπερβεί τις 300.000-500.000, θα πρέπει να ανανεωθούν, θα πρέπει να δοθούν νέα εφόδια για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ενέταξε το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια προχθές ανακοίνωσε ότι ενέταξε ένα μεγάλο κονδύλι για περιπολικά.
Κύριε Μπούρχα, αν δεν είχαμε τη συνδρομή της περιφέρειας, οι οποίοι μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες λειτουργούν υπέρ της ελληνικής αστυνομίας και υπέρ του πολίτη, γιατί εμείί πάντα εκεί θέλουμε να καταλήγει, στην η αστυνόμηση για να κάνει με τον πολίτη. Μάλιστα. Και από αυτούς κρινόμαστε. Είναι ο πραγματικός για μας κριτής. Και ο πιο αυστηρός. Αν δεν υπήρχε η περιφέρεια και αν δεν υπήρχαν και τα εξωτερικά σύνορα που δίδονται κάποια αυτοκίνητα και κάποια εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα υπήρχε περιπολικό να βγει έξω. Και κυρίως γιατί δεν υπάρχουν δαπάνες για να δίδονται, λόγω του γεγονότος ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα, δεν δίνει χρήματα για να υπάρξουν οι επισκευές των οχημάτων. Αναγκαστικά δηλαδή πηγαίνουμε και σε υλικά κτλ. Παρακαλάμε δημάρχους, ζητούμε επιχειρηματίες της πόλης μας να μας συνδράμουν τώρα για να μπορούμε να έχουμε χαρτί ή μελάνη κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα όταν θέλουμε να είμαστε μια χώρα η οποία δίδει στους εργαζόμενους πράγματα, εφόδια για να κάνουν τη δουλειά τους όσο δυνατόν καλύτερα. Όταν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, τι να πούμε. Μάλιστα. Με τα ζητήματα της ασφάλειας γενικότερα έχει αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε κύριε Μπούρχα, επειδή έχουμε επαφές με συναδέλφους από όλη τη χώρα, θεωρούμε συνδικαλιστικά ότι το λεκανοπαίδιο των Ιωαννίνων και οι περιφερειακές υπηρεσίες υπάρχει μια διαρκής αστυνόμευση. Το βλέπουν και οι συμπολίτες μας καθημερινά. Και η ίδρυση της άμεσης δράσης. Λειτουργήσε το οργανόγραμμα το καινούργιο αυτό. Θεωρούμε ότι στο κομμάτι της αστυνόμευσης της ορατής, που ήταν και ζητούμενο για μας, να υπάρχουν αστυνομικοί έξω δηλαδή, θεωρούμε ότι λειτουργήσε. Υπάρχουν ζητηματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με κάποια κενά, τα οποία τα καλύπτει. Και αυτό είναι καλό όμως να το συζητήσετε με τη φυσική ηγεσία. Μάλιστα, για να μην φαίνεται ότι εμείς κάνουμε αλληλοκάλυψη τώρα πάνω στο αντικείμενο του καθενός. Αλλά εμείς, από ό,τι ακούμε από τους συναδέλφους, αλλά και από τους πολίτες, θεωρητικά υπάρχει μια αστυνόμευση η οποία είναι σε πολύ καλό πλαίσιο όσον αφορά με άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Φαίνεται. Νομίζω αυτό από τα δελτία τύπου της αστυνομίας. Και, ναι, και τα δελτία τύπου και το γεγονός ότι χθες είχαμε με ναρκωτικά. Δηλαδή, έχουμε καλομάθει και τους πολίτες περιοχής μας και γενικότερα όλη τη χώρα με τις μεγάλες ποσότητες. Τώρα, αν τα Γιάννενα έχουν 10 τόνους ναρκωτικά κάθε χρόνο, που όλες οι άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουν αυτά τα νούμερα, θεωρούμε δηλαδή. Αλλά αυτό γίνεται όμως περισσότερο να το ξέρει ο κόσμος από το ζήλο και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων που είναι κάθε μέρα έξω. Έχει να κάνει με το ο καθένας μας, επειδή έχουμε τις οικογένειές μας εδώ, τα παιδιά μας και τους γνωστούς μας, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα, άσχετα αν η πολιτεία γενικότερα ή οργανωμένη δεν μας είναι συνεπείς με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαγγέλη για την κουβέντα μας. Εδώ είμαστε στην διάθεσή σας. Κύριε Μπούρχα, μόνο μια τελική, για πολύ μικρά, την επόμενη εβδομάδα η Ένωσή μας έχει γενική συνέλευση. Θα έχουμε αυτό κυρίως για τα μέλη μας, δεν αφορά τον πολύ τον κόσμο. Θα έχουμε ενημέρωση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ενιαίο μισθολόγιο, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά και ζητήματα ασφαλιστικού και ενημέρωση του προσωπικού και με θέματα δικαστικά που είχαμε. Ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για κάποια παλιά αναδρομικά, τα οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί, δηλαδή μιλάμε από το 2001. Καλούμε τους συναδέλφους να παρευρεθούν. Θα υπάρξει ενημέρωση, θα είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Γιανακαράκος. Επομένως, είναι καλό να συμμετέχουν για να μπορούν να έχουν ενημέρωση πλήρη και για να μην. Και εμείς μερικές φορές μπορούμε να μην τους αναφέρουμε τα πράγματα σωστά, για να γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω για το δύσκολο έργο το οποίο κάνουν. Μέρα, δεν είπαμε μέρα. Την Παρασκευή, την επόμενη. Την επόμενη Παρασκευή, μάλιστα. 16, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε. Εκδήλωση με θέμα εκπαίδευση και ανάπτυξη. Διοργανώνει ο Όμιλος Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού Ιωαννίνων την ερχόμενη Δευτέρα στις 8.30 στα Παλιά Σφαγεία. Προκειμένου να γίνει μια αναφορά στην ορθή και ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από τις ομιλίες των δύο σημαντικών ομιλητών που θα παρευρεθούν. Είναι κοινός τόπος ότι η ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας μας από την πολυεπίπεδη κρίση. Η ανάπτυξη όμως προϋποθέτει πέρα από τη διασφάλιση της ειρήνης, της πολιτικής σταθερότητας και των ευνοϊκών συνθήκων για επενδύσεις και το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθούν όλες οι πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρας. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα εκπαίδευση και ανάπτυξη τη Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα 8.30 ώρα το βράδυ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτριος Χατζής. Η εκδήλωση αυτή έχει σαν θέμα εκπαίδευση και ανάπτυξη, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί η ανάπτυξη δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά μεγέθη, ή μάλλον τα οικονομικά μεγέθη προκύπτουν
και η ανάπτυξη προκύπτει από πολλούς και διάφορους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι η συμβολή της εκπαίδευσης σε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Έχουμε έναν εκλεκτό ομιλητή, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νικόλα Βέτα, και επίσης το συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο επίτιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο κύριος Ραφαήλ Μωυσής. Και οι δύο καλεσμένοι μας είναι γνωστοί οικονομολόγοι, έχουν συμβάλει σημαντικά, θεωρούνται από τους κορυφαίους στο συγκεκριμένο τομέα. Και νομίζω ότι θα προκύψει τόσο μια ενδιαφέρουσα ομιλία και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλλά όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Μαυρέας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο δυναμικό. Άρα η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τούτου του τόπου. Και γι' αυτό λοιπόν είπαμε να επικεντρώσουμε ακριβώς την προσοχή μας σε αυτό το τομέα, τη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση, στην παιδεία και την ανάπτυξη, συνεργαζόμενοι αυτή τη φορά με τον ΙΟΒΕ, με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που αποτελεί πραγματικά μια δεξαμενή σκέψης και παραγωγής έργου στην πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας επίσης την εξαιρετική τιμή να είναι κεντρικός ομιλητής ο επί 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κ. Βέτας. Και την εκδήλωση θα συντονίσει ο συμπατριώτης μας, επίτιμος πρόεδρος του ΙΟΒΕ, κ. Ραφαήλ Μωυσής, του οποίου την πολυσχηδή δράση γνωρίζετε και την προσφορά του επανειλημμένα στην πόλη μας. Από αυτή λοιπόν τη θέση έχουμε καλέσει όλους τους τοπικούς φορείς να συμμετάσχουν στην μεθαυριανή εκδήλωση. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει και ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, αλλά έχουν κληθεί επίσης όλοι οι επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς της πόλης μας. Με αφορμή την εορτή της 25ης Μαρτίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων ανοίγει τις πύλες του στο κοινό προκειμένου να απολαύσουν οι δύο σώμασοι το αντίτυπο της χάρτας του Ρίγα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 11 Μαρτίου μέχρι και τις 6 Μαΐου. Πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 11.30 το πρωί εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων η περιοδική έκθεση «Η Χάρτα του Ρίγα στο Καπέσοβο», 220 χρόνια από την έκδοσή της, Βιέννη 1797. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης, κ. Ευάγγελος Λευγεράτος, με θέμα «Τα ενίγματα της χάρτας, μια άλλη ανάγνωση της χάρτας του Ρίγα». Η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 ετών από την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. Το αντίτυπο της χάρτας του Ρίγα θα πλαισιώνουν χάρτες, παλέτυπα εποχής και νομίσματα από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, τα οποία απεικονίζονται σε αυτήν. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι ελεύθερη. Η εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συμμετέχει στην εορτή της 25ης Μαρτίου. Φέτος η συμμετοχή αυτή συνδέεται με την έκθεση της χάρτας του Ρίγα από το Καπέσοβο. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τη χάρτα του Ρίγα, η οποία, όπως γνωρίζετε, προηγήθηκε σε μια άλλη έκθεση η παρουσία αυτής της χάρτας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τελόγλιο. Η χάρτα του Ρίγα έχει μια εξαιρετικά σημαντική παρουσία, γιατί προειδεάζει, όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, το ίδιο και ο Ρίγας, προειδεάζει αυτό που πρόκειται να γίνει και είναι η Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα, σε αυτήν την συγκυρία, η χάρτα του Ρίγα έχει και άλλα μηνύματα να μας δώσει. Έχει να μας δώσει το μήνυμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της δύναμης που είχαν οι λίγοι άνθρωποι στη Βαλκανική Χερσόνησο, οι οποίοι ως ένα κομμάτι της Ευρώπης προετοίμαζαν το έδαφος για ό,τι πιο σημαντικό σχετιζόταν με την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ρήγας είναι ένα πρόσωπο σημαντικό, γιατί έθεσε την Ήπειρο και το Καπέσοβο μέσα στη χάρτα, με αποτέλεσμα αυτά ακριβώς τα σημεία να αναδεικνύουν το εύρος της ελληνικότητας, το εύρος της ελληνικής παρουσίας και το εύρος της συνέχειας. Δίδοντας με έμφαση μέσα στον Άτλαντα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τις γνώσεις της εποχής, περιλαμβάνει και αρχαίες θέσεις και αρχαία νομίσματα. Στην έκθεση που παρουσιάζουμε στην Εφορία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, περιλαμβάνεται ένας αριθμός από τα νομίσματα που παρουσιάζονται και στη χάρτα του Ρήγα. Επίσης, μαζί με τη χάρτα του Ρήγα στο πρωτότυπο, παρουσιάζεται ένα ακριβές αντίγραφο της χάρτας που μπορεί κανείς να το αγγίξει και να το δει από κοντά. Παράλληλα, εκτίθενται χάρτες και παλέτυπα που συνδέονται με την εποχή που εκδόθηκε η χάρτα του Ρήγα. Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτή την ευκαιρία τόσο τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη όσο και τον κύριο Απόστολο Κατσίκη για τη συμβολή τους σε αυτήν την έκθεση. Η έκθεση γίνεται σε συνεργασία με την Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, με την Πασχάλιο Σχολή που φιλοξενεί έως τώρα τη χάρτα του Ρήγα στο Καπέσοβο, με την κοινότητα και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολάου Καπεσόβου και επίσης υποστηρίζεται από το Δήμο Ζαγορίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αρχαιολογική Υπηρεσία των Ιωαννίνων και τον έφορο τον κύριο Σουέρεφ για την πρόσκληση που δόθηκε στην Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη προκειμένου να πλαισιώσουμε αυτή τη μοναδική έκθεση που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων εν όψη του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε, διότι είναι μία αξιολογότατη έκθεση, θεωρούμε, η οποία θα δώσει στο ευρύ κοινό της πόλης μας την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτό το δημιούργημα της χάρτας του Ρήγα, πρωτοποριακό για την εποχή του, εάν σκεφτούμε το concept της εποχής, το context της εποχής μέσα στο οποίο έγινε. Και φυσικά, με χαρά, πλαισιώνουμε την έκθεση παραχωρώντας παλαιότυπα και χάρτες της ιστορικής μας βιβλιοθήκης, τα οποία έχουν σκοπό να αναδείξουν τις άλλες πλευρές του Ρήγα με το συγγραφικό, μεταφραστικό και εκτυπωτικό του έργο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για πολιτική επικαιρότητα, για κίνημα αλλαγής κλπ. Είναι εδώ ο Βασίλης Μασαλάς, πρώην αντίδημαρχος Ιωαννίνων. Κρατούσα αυτήν την ιδιότητα γιατί δεν ξέρω αν είστε κίνημα αλλαγής καταρχάς. Όχι, είμαι στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Έχω δηλώσει ότι θα είμαι μέλος του νέου φορέα. Είμαι δηλαδή από τα μέλη του νέου φορέα. Τώρα θα είστε σύνεδρος εξ οφίτσιο, λογικά, γιατί οι άλλοι μας τελείωσαν οι συνέδροι που θα εκλέγονταν. Δεν σας είχα μέσα, οπότε λογικά θα είστε εξ οφίτσιο. Τυπικά, ας πούμε, μέλος ακόμα της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΙΜΑΡ, η οποία λίγα άτομα έχει, βέβαια δεν έχει πολλά άτομα, έτσι και αυτοί συμμετέχουν, ας πούμε, στο συνέδριο, όχι με τη διαδικασία της εκλογής. Υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, θα πήγαινα στο συνέδριο. Θα πάτε. Έτσι, ναι, λογικά, και θα πάω στο συνέδριο. Ναι. Έτσι, βέβαια, κατά πόσο μπορεί να υποθεί ότι ένα συνέδριο των 5.000 ατόμων είναι συνέδριο. Όταν έχουμε κόμματα, παραδείγματος χάρη σοσιαλδημοκρατικά της Γερμανίας, με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, που κάνουν συνέδριο με 500 άτομα. Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή, το πρώτο ζήτημα είναι ότι έτσι όπως αποφασίστηκε να γίνει το συνέδριο με τόσα πολλά άτομα, γιατί δεν είναι τώρα τα άλλα 500 ή 1000 που μπήκαν λόγω της μη διαδικασίας εκλογής. Ναι, ναι. 5.500 δεν είναι και τίποτα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήδη ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, ναι, ναι. Λογαριάστε μόνο, αν πάρει το λόγο καθένας, ας πούμε, 5.000 άτομα επί 5 λεπτά, τέτοιο, λογαριάστε πόσες μέρες έπρεπε να. Κανένα μήνα συνέδριο πρέπει να κάνει. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, και αυτό το πρόβλημα βέβαια, κύριε Μπούρχα, έχει παρουσιαστεί για τον εξής λόγο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, εντάξει, καλά πήγε η διαδικασία της επικεφαλής, τη διαδικασία εκλογής του επικεφαλής, έτσι με την έννοια ότι έδωσε μια ανάσα σε κάποιο κόσμο, κάπου να εκφραστεί κτλ. Αλλά είναι δεδομένο ότι ένα τέτοιο συνέδριο δεν μπορεί ουσιαστικά να βγάλει πολιτικές αποφάσεις, να διαμορφώσει το πολιτικό σώμα αυτού του πολιτικού χώρου σε επίπεδο κειμένου θέσεων, πώς να το πω. Δηλαδή, να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι κατευθύνσεις οι οποίες παίρνει αυτός ο πολιτικός χώρος. Πιστεύω ότι έγινε επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, επειδή δεν πάβει αυτός ο πολιτικός χώρος να είναι συγκολήσεις διαφόρων πολιτικών χώρων. Mm-hmm. Και υπήρχε από κάθε πλευρά ο φόβος της μονοκρατορίας ενός από τους συμμετέχοντες. Ο φόβος της παντοκρατορίας του ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη. Και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά από τις κινήσεις του κυρίου Θεοδωράκη. Ναι, ναι. Και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και ειδικά όταν στην διαδικασία εκλογής βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ πιθανόν εκτιμούσε ότι θα είναι, ξέρω εγώ, πιο πάνω από την θέση αυτή. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιούργησε ένα πρόβλημα, το οποίο είναι πραγματικό. Το ξέρατε από την αρχή τους άλλους και το ξέραν όλοι μετέχοντες. Και υπάρχει βέβαια ένας μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι ακόμα και μετά το συνέδριο να μην υπάρξει ένα ενιαίο κόμμα, δηλαδή να υπάρξουν πιθανόν κάποια κείμενα θέσεων και τα λοιπά, έτσι να υπάρξει μια κεντρική επιτροπή του νέου κόμματος, αλλά να συνεχίσουν να υπάρχουν τα λειτουργούντα κόμματα με τη δομή την οποία λειτουργούν. Mm-hmm. Αν θέλετε για μένα, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να φέρει αυτό το συνέδριο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, δεν λέω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα, αλλά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, είναι να διαμορφωθεί ένα νέο κόμμα, το οποίο να έχει λειτουργία τάσεων έτσι, θεσμοθετημένη από το καταστατικό του, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να μετατεθεί, αν θέλετε, αλλά με μια πιο οργανωμένη μορφή η διαδικασία ουσιαστικής συγκρότησής του. Και όταν λέω ουσιαστική συγκρότησής του, εννοώ ότι ένα κόμμα θα πρέπει να έχει έτσι, μια σειρά θέσεων. Δηλαδή κάθε απόφαση ενός συνεδρίου, έτσι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι όχι συγκολήσεις διάφορων πραγμάτων, αλλά ένα συνεκτικό σώμα πολιτικής, το οποίο έτσι θα δημιουργεί και την πολιτική πρόταση την. Είναι ιδρυτικό συνέδριο ούτως ή άλλως. Δεν έχει ιδεολογικό μανδύα, δεν έχει ιδεολογική βάση πυρήνα το κόμμα αυτό θεωρητικά. Γιατί κάπου λίγο πολύ συμφωνείτε η τάση. Αλλά εγώ το ερώτημά μου είναι αν η διατήρηση των τάσεων δεν θα παρέτεινε αυτή την αβεβαιότητα. Δηλαδή το να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ ως κίνημα αλλαγής, να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε που πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άλλο πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα ο συνασπισμός. Ο συνασπισμός, σαν συνασπισμός, είχε θεσμοθετημένες τις τάσεις. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι δεν λειτουργούσε σαν ενιαίο κόμμα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συγκόλληση διαφόρων πολιτικών οργανώσεων, μία εκ των οποίων ήταν ο συνασπισμός, και μάλιστα για να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, λέω μέχρι να γίνει ενιαίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μέχρι το ιδρυτικό του συνέδριο. Και όταν ήμουν εγώ βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Έτσι, για να πάρθει μια απόφαση χρειαζόταν ομοφωνία των συναισθωσών. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε ποτέ δυνατότητα να υπάρξει απόφαση. Ο συνασπισμός όμως λειτουργήσε για πολλά χρόνια και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με την θεσμοθέτηση των τάσεων. Μάλιστα. Ναι. Έτσι, δηλαδή και αυτό είναι καλό γιατί βοηθάει σε κάποιον να λέει εντάξει εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Απλώς όμως κύριε Μπούρχα το συνεκτικό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι και το έχω πει αρκετές φορές ας πούμε παλιότερα για το ποτάμι.
το ποτάμι είχε ένα ουσιαστικό πρόβλημα, έτσι, στη συγκρότησή του. Γιατί είχε δύο διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες οι οποίες προσπαθούσαν να ενωθούν. Δηλαδή δεν μπορούσε η κυρία Λικιαρδοπούλου, όπως την έλεγαν, ή ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Θεοχάρης, να είναι στην ίδια φιλοσοφική πολιτική αντίληψη με τον κύριο Λυκούδη. Ναι, ναι. Βρίσκονταν σε διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έλεγε ότι οι αγορές βρίσκουν τα πάντα μόνες τους και δεν χρειάζεται, ας πούμε, καθόλου το κράτος, όσο το πω, ή χρειάζεται ένα ελάχιστο κράτος. Η άλλη άποψη έλεγε ότι οι αγορές δημιουργούν πάντα ανισότητες και ποτέ δεν είναι δίκαιες και ελεύθερες, πώς να το πω, ποτέ δεν λειτουργήσε σωστά μια, είναι θεωρητικό σχήμα η ελεύθερη αγορά, οπότε χρειάζεται πάντα η το κεντρική παρέμβαση του κράτους. Ναι. Με τις δύο αυτές πολιτικές φιλοσοφίες, οι οποίες είναι διαχρονικά αντίθετες για πάρα πολλά χρόνια, έτσι καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να συγκροτηθεί. Ναι. Τότε η ύπαρξη τάσεων σημαίνει ουσιαστικά και τη διάλυσή του. Γι' αυτό λοιπόν το νέο κόμμα, το οποίο δεν θα ήθελα κιόλας να το πω να λέγεται κίνημα αλλαγής, θα πω, προτιμούσα πολύ περισσότερο να λέγεται δημοκρατικό κόμμα. Έτσι το νέο κόμμα θα πρέπει να έχει τα όρια του, που μέσα σε αυτά τα πολιτικά όρια να μπορεί να βγαίνει συνεκτικό αποτέλεσμα, έτσι, αλλά να υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές απόψεις. Αλλά σαν πολιτική φιλοσοφία θα πρέπει να βρίσκεται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν εννοώ με κανένα τρόπο κόμμα με τάσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετική, έτσι, πολιτική κατεύθυνση, η οποία δεν μπορεί να συμβουλεύσει. Μιλάμε για έναν πολιτικό χώρο, αν θέλετε, που θα αγκαλιάζει, ας πούμε, από το προοδευτικό κέντρο, έτσι, να το πω με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μέχρι την ανανεωτική αριστερά. Αυτός είναι ο πολιτικός χώρος και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η ανάγκη, η πολιτική ανάγκη να εκφράζεται αυτός ο χώρος. Και αυτός ο χώρος πολιτικά έχει σημαντικό αριθμό πολιτών. Απλώς οι πολίτες έχουν αντιδράσει απέναντι στην πολιτική έκφραση, την πραγματική, τα κόμματα δηλαδή, τα οποία εξέφρασαν αυτό το χώρο. Και οι πολίτες αντέδρασαν απέναντι σε αυτό. Είτε λεγόταν Πασόκ, είτε λεγόταν Δημάρ, είτε λεγόταν έτσι οτιδήποτε άλλο. Η αντίδραση του κόσμου είναι απέναντι σε αυτό. Ναι. Όχι απέναντι στην πολιτική αντίληψη. Δηλαδή και αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη ή και αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η άποψή τους από έναν πολιτικό χώρο. Πώς μπορείς να τους ξανακερδίσεις λοιπόν αυτούς, να τους έχασες ως Πασόκ ή ως Δημάρη ή ως Ποτάμια, να τους ξανακερδίσεις επειδή πας να κάνεις κάτι καινούργιο, επειδή θεωρητικά έχεις κάτι καινούργιο, έχεις κάνει ένα lifting στο εξωτερικό σου και μπορεί να τον τρόπο να τους κερδίσεις. Εγώ λέω ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο, ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα του κινήματος αλλαγής ή του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν είναι εύκολο. Είναι αναγκαίο όμως. Αυτός είναι ο παράγοντας που εμένα με έκανε, αν θέλετε, προερχόμενος από την αριστερά, να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου καταρχάς, αλλά και με άλλους ανθρώπους, με τους οποίους βέβαια έχω παλέψει μαζί πολλές φορές. Έτσι. Και με έκανε αυτό το πράγμα να πω ότι μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο χώρο, διατηρώντας και μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, ας πούμε, μια ιδιαίτερη άποψη για μια σειρά από ζητήματα. Αλλά να μπορώ να δράσω πολιτικά, ας πούμε, σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτό το πράγμα, σας λέω, κύριε Μπούρχα, το αισθάνονται πολύ. Τώρα, δεν θεωρώ ότι, είπα προχθές στον συνεδριακό διάλογο, στη μία αυτή έτσι, που κάνατε, στη μία εκδήλωση, είπα, ας πούμε, ότι το κύριο αυτή τη στιγμή είναι παλιό καινούριο. Έτσι, και το παλιό καινούριο, έτσι, η δημιουργία του κόμματος, πολιτασικού κόμματος, είναι ένα καινούριο στοιχείο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχουν και τα πρόσωπα, υπάρχουν οι ιστορίες του καθενός, αν θέλετε, των συσχετισμών δυνάμεων, των ρόλων που έπαιξε ο κάθε πρόσωπος, που θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν μία σειρά από πρόσωπα πίσω. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να νέοι άνθρωποι να ακολουθήσουν, που μπορεί να το βλέπουν από μακριά, αλλά μόλις βλέπουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, λένε όχι, μάλιστα, εγώ εκεί στάζω, δεν πάω. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει
Και αυτό φάνηκε, βέβαια, κύριε Μπούρχα, φάνηκε στη διαδικασία των εκλογών. Αν κοιτούσατε τα μέλη, τον κατάλογο των μελών και βλέπατε χρονολογίες γέννησης. Έτσι. Ναι, ήταν, μέσα στο βάβο, ξέρετε. Δηλαδή, έλεγες, εγώ που είμαι γεννημένος το 56, α, μικρός είμαι. Δηλαδή, είναι. Έτσι, αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο αυτού του πολιτικού χώρου σήμερα. Μπορεί να, δηλαδή, πετύχει, να πετύχει το στόχο αυτό που βάζεται μέσα από την αναγέννησή του, μέσα από την, το ιδρυτικό συνέδριο, για τη δουλειά, νομίζω προσεδριακά δεν κατάλαβα τουλάχιστον προσωπικά να γίνεται. Όχι, εγώ ήμουν πολύ απογοητευμένος, ας πούμε, και περίμενα πάρα πολύ περισσότερα, γιατί το θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής αρχηγού, παρότι θεωρούσα ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε ένα κόμμα και μετά να βγάλουμε τον αρχηγό, αλλά τέλος πάντων αυτή η αντίληψη ακολουθήθηκε, θεωρούσα ότι έπρεπε να έχει γίνει πολύ περισσότερη δουλειά. Δεν ξέρω αν ήταν ειδικά εδώ στα Γιάννενα, ναι, έτσι, ναι, και δεν έγινε, mm-hmm, γιατί πιθανόν, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να τα λάθη κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, ναι, 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 δεν μπορεί να έγιναν κάποια λάθη, δηλαδή εγώ θεωρούσα τραγικό ότι εγώ, ας πούμε, περίμενα να έρθει ο παλιός μου σύντροφος Σιακαντάρης, έτσι, από τη Δημάρ, και δεν, θα έρθει ή δεν θα έρθει, θα γίνει εκδήλωση, ναι, ή δεν, ναι, θα, δεν γίνει, ξέρω, δηλαδή, θα γίνει, ναι, πώς θα το πω, χωρίς καμία δημοσιότητα, χωρίς τέτοιο, και πάρα πολλοί λάθη όλα αυτά, ναι, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν, νομίζω, έτσι, δεν ξέρω τι δουλειά όμως έχει γίνει σε επίπεδο θέσεων, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι, το οποίο θα δούμε βέβαια στο συνέδριο, μπορεί εκεί να έχει γίνει δουλειά. Εγώ λέω ότι επειδή, κύριε Μπούρχα, άλλη δυνατότητα δεν έχουμε, θα προχωρήσουμε με αυτή τη δυνατότητα. Αυτό βλέπω μιλώντας με αρκετούς από εσάς, από τον ευρύτερο χώρο. Αυτή την εικόνα μου περνούν, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Διαφωνείτε όλοι, ξέρετε, εκφράζοντας αντιρρήσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν πάει όπως ξεκίνησε, ότι κάπου έχει κάνει μια μεγάλη κοιλιά. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό. Αλλά δικαιολογείται και από άλλους. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δικαιολογούν τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα, παρότι χάρηκα με τη συμμετοχή του κόσμου στη διαδικασία των εκλογών, έτσι κάναμε, αλλά είχα ακόμα, ξέρω εγώ, τις ενστάσεις μου και τις. Γιατί. Είναι, πώς να το πούμε, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο κόμμα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έφτανε κοντά στο 50% του πληθυσμού. Ναι, ναι. Και βέβαια μια ολόκληρη ιστορία, έτσι, πολλών χρόνων από πίσω. Δεν είναι εύκολο, γιατί ουσιαστικά, έτσι, το ίδρυση ενός νέου κόμματος σημαίνει την κατάργηση του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Βέβαια, όμως, υπάρχει ένα πράγμα, η πολιτική έχει ανάγκη αυτού του είδους την πολιτική. Έτσι, έχει ανάγκη, δηλαδή δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο σήμερα. Έτσι, και με την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο η πολιτική Μητσοτάκη, από το ένα άκρο να πάμε στο άλλο άκρο. Υπάρχει έτσι και ο μέσος δρόμος. Και ο μέσος δρόμος τον οποίο θεωρούμε εμείς ότι εκφράζουμε, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί πολιτικά. Και όχι να εκφραστεί με 7% ή με 11% ή με 12%, αλλά να εκφραστεί σημαντικά, έτσι, μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα στοίχημα το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κερδίσετε, να το κερδίσουμε. Λοιπόν, πολλά θα δείξει, νομίζω, το συνέδριο αυτό την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά του και να το σχολιάσουμε ακόμα. Κύριε Μασαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι. Καλό σας βράδυ. Καλά. Στα Γιάννα και συγκεκριμένα στα Παλιά Σφαγεία ταξιδεύει η έκθεση Φωτογραφίστας 2 με τους 25 φωτογράφους από όλη την Ελλάδα. Η έκθεση παράλληλα θα πλαισιώνεται και από 4 ατομικές εκθέσεις. Η έκθεση Φωτογραφίστας με τους 25 φωτογράφους από όλη την Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στα Γιάννενα στα Παλιά Σφαγεία από 9 ως 19 Μαρτίου 2018. Η έκθεση θα πλαισιώνεται και από 4 ατομικές εκθέσεις του Πολυδεύχη Αυσονίτη, του Μιχάλη Ευαγγέλου, του Θανάση Αθανασιάδη και της Λένα Σιώπη. Η μεγάλη αυτή έκθεση περιλαμβάνει 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι αυτή της ομαδικής έκθεσης Φωτογραφίστας 2, που επιμελήθηκε από τους Θανάση Αθανασιάδη και Λένα Σιώπη, της φωτογραφικής ομάδας Θεσσαλονίκη P31, και έχει τίτλο «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή». Στην ομαδική αυτή έκθεση συμμετέχουν 25 Έλληνες φωτογράφοι. Η δεύτερη ενότητα αφορά τις προσωπικές δουλειές του Θανάση Αθανασιάδη με τίτλο «Χορός της Μάσκας» και της Λένα Σιώπη με τίτλο «Τοπίων Παραμύθια». Η τρίτη ενότητα υλοποιείται από τους Πολυδεύκη Ασονίτη και Μιχάλη Ευαγγέλου μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση των κουβανών, των Ρωμά και των Πομάκων
και έχει τίτλο «Το αναλύωτο στο πέρασμα του χρόνου». Όπως θα δείτε και έχετε βγάλει τις φωτογραφίες σας, φιλοξενούνται 5 εκθέσεις. Μία η μεγάλη ομαδική που την έχουμε επιμεληθεί και διοργανώσει με τη σύντροφό μου τη Λένα τη Σιώπη. Δύο δικές μας ατομικές, το οποίο παραμύθια δικά της, ο χορός της μάσκας ο δικός μου. Και του Πολυδεύκη Ασονίτη και του Μιχάλη Ευαγγέλου που είναι από ταξίδια τους σε διάφορα μέρη που έχουν ταξιδέψει. Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε η ομάδα P31 με 5 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο ενεργητικό μας. Προσπαθούμε για τη φωτογραφία που αγαπάμε να βρίσκουμε όλο και καινούργιες λήψεις να κάνουμε. Αυτό που μας αρέσει, αυτό που μας συγκινεί, που μας θυμώνει πολλές φορές και να το βγάζουμε σε φωτογραφίες και να αρέσει ή να μην αρέσει στον κόσμο. Εδώ έχουμε φωτογραφίες όχι μόνο από Γιάννενα, από όλη την Ελλάδα, στη μεγάλη έκθεση που διοργάνωσαν οι δύο φίλοι, ο Θανάσης και, ο Θανασιάδης και Λένα Σιώπη, συμμετέχουν 30 Έλληνες φωτογράφοι, μέσα από το έργο των οποίων δημιουργήθηκε ένας κορμός 66 φωτογραφιών που αποτελούν την πρώτη ενότητα που έχει τίτλο «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή». Είναι δηλαδή μια εσωτερικοποιημένη διαδικασία όπου οι φωτογράφοι προσπαθούν να εκφράσουν πτυχές του εσωτερικού εαυτού τους. Το άλλο κομμάτι αφορά τις δουλειές των δύο συντελεστών του Θανάση Αθανασιάδη και της Λένα Σιώπη μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα μιας αντιπροσωπευτικής, θα λέγαμε, έκθεσης. Του Μεν Αθανασιάδη έχει σχέση με το χορό και της Σιώπη έχει σχέση με μια διαφοροποιημένη, πιο υποκειμενική προσέγγιση του τοπίου. Οπότε προχωράμε από αυτές τις τρεις μέχρι τώρα προσεγγίσεις στις προσεγγίσεις του Μιχάλη του Ευαγγέλου και τη δική μου, οι οποίες αφορούν μια προσπάθεια να αναδειχθούν πολιτισμικά στοιχεία και εθνογραφικά στοιχεία από το χώρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και από άλλες χώρες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι αυτά τα πολιτισμικά και εθνογραφικά στοιχεία παραμένουν αναλύωτα μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Γιάννενα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, γιατί συμμετέχω με μία ατομική έκθεση, με τον τοπίο μου παραμύθια, αλλά συμμετέχω και στη γενική ομαδική έκθεση που διοργανώνει η ομάδα μου, η P31, την οποία και επιμελήθηκα. Και κλήθηκα να συμμετέχω με δύο πολύ διαφορετικά θέματα. Τα υπόλοιπα είναι σιωπή, όπου εκεί έβγαλα τελείως τον εσωτερικό μου κόσμο, κάνοντας ένα αυτοπορτρέτο ιδιαίτερο με μία μάσκα. Όταν όμως κλήθηκα να έρθω με μία ατομική έκθεση, αποφάσισα να δώσω στον κόσμο ένα παραμύθι. Γιατί υπάρχει πολύ μιζέρια, πολύ ασχήμια, πολύ γκρίζο γύρω μας. Και αποφάσισα να δώσω λίγο χρώμα. Οπότε πήρα παλιές μου και καινούργιες λήψεις μου και με μια διαφορετική τεχνοτροπία θέλησα να κάνω ένα ταξίδι. Πλέον ασχολούμαι ενεργά μόνο με τη φωτογραφία. Με ενδιαφέρει ο εσωτερικός μου κόσμος, να βγαίνει η ψυχή μου και να μπορεί κάποιος που θα δει τη φωτογραφία μου να πάει και λίγο παραπέρα. Προχωράμε εκδήλωση με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα γυναικών. Διοργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Γυναικών Ιωαννίνων. Η εκδήλωση έγινε χθες το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Εκδήλωση με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα γυναικών διοργάνωσαν από κοινού χθες βράδυ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Γυναικών Ιωαννίνων. Βασική ομιλήτρια ήταν η κυρία Λαμπαδά, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Ιωαννίνων. Ανθρώπους. Πρέπει να είναι καθολικά για όλη την κοινωνία, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα του καθενός και της καθεμιάς. Θα πρέπει να σχετίζονται με τις ανάγκες μας, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να αναπτύξουμε ολόκληρα και ελεύθερα την προσωπικότητά μας. Τα δικαιώματα δεν είναι απλώς μια λέξη. Πέρα από τα δικαιώματα που μας φαίνονται αυτονόητα, δηλαδή το δικαίωμα στην υγιεινή διατροφή, στο νερό, τη στέγη, την ένδυση, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Δηλαδή να δουλεύουμε σταθερό ωράριο σε έναν τομέα εργασίας, με βάση το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει,
και καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους και τις κλήσεις τους. Να αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούν να καλύπτουν τις υπόλοιπες ανάγκες τους, να υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά τους στον χώρο δουλειάς, με γιατρό εργασίας, μέτρα για την προφύλαξή τους από εργατικά ατυχήματα. Να μην έχουν δηλαδή το άγχος, την ανασφάλεια της απόλυσης, της ανεργίας, της μετακίνησης από τη μια δουλειά στην άλλη, της μετανάστευσης στο εξωτερικό. Να έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Να μπορούν να επισκέπτονται οποιαδήποτε ειδικότητα γιατρού σε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Αυτές περιλαμβάνουν φυσικά ένα δίκτυο από κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με οικογενειακούς γιατρούς, με παιδιάτρους, οδοντίατρους, γυναικολόγους και όποια άλλη ειδικότητα μπορεί να συμβάλλει στην καλή προαγωγή της υγείας, σωματικής, ψυχικής, όλου του πληθυσμού. Δηλαδή για την πρόληψη ασθενειών με πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών, με προληπτικές εξετάσεις για όλες και όλους. Γι' αυτό το λόγο ο γιατρός χρειάζεται τη βοήθεια και άλλων ειδικοτήτων που πρέπει να στελεχώνουν αυτού του είδους τα κέντρα υγείας, όπως είναι οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, η κοινωνική λειτουργία, οι ΜΕΕΣ. Αυτά τα κέντρα υγείας πρέπει να είναι κοντά σε σχολεία, να είναι δίπλα σε παιδικούς σταθμούς, μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς εργαζόμενους. Με συναυλία γυναικείων συνόλων Χόρδων και Συνοδεία Πιάνου, τίμησαν την Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Η συναυλία περιλάμβανε αποσπάσματα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, Το Χαμόγελο της Τζοκόντα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών οργάνωσε την 5η συναυλία γυναικείου συνόλου Χόρδων με συνοδεία πιάνου στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Η συναυλία περιλάμβανε αποσπάσματα από το έργο «Το Χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζηδάκη σε διασκευή του μαέστρου και αρχιμουσικού Γεώργιου Χλίτσιου και σε αφήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΠΘ και ηθοποιού Ελένης Δημοπούλου. Η πρώτη Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και υιοθετήθηκε 2 χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας και τη διεθνή ειρήνη. Έχουν περάσει 161 χρόνια από την απεργία των γυναικών στα ραφτάρικα της Νέας Υόρκης στις 8 Μάρτιου 1857 που εκδιεκδίκησαν εργασιακά δικαιώματα και ισοτιμία στην εργασία και στη ζωή. Απευθύνουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, στις εργαζόμενες μητέρες με το διπλό τους ρόλο, στις άνεργες, στις νέες γυναίκες που αναζητούν μάταια μια θέση εργασίας παρά τα αυξημένα τυπικά τους προσόντα. Όταν συνάντησα μια γυναικούλα να περπατάει μοναχή με μια αναπερπισμένη αδιαφορία για ό,τι συνέβαινε γύρω της, χωρίς κανείς να την προσέχει, χωρίς κανέναν να προσέχει, μόνη, έρημη μέσα στο άγνωστο πλήθος που τη κουντούσε, την προσπερνούσε, ανυποψίαστο, εχθρικό, αφήνοντάς τον να πνίγει μέσα στη βαθιά πλημμύρα της λεωφόρου, μέσα στη θάλασσα που ακολουθούσε, μέσα στα γέρη που άρχισε να φυσά. Έμεινα στυλωμένος, ο μόνος που την πρόσεξε και έκανα να την πάρω από πίσω, να την ακολουθήσω και πλησιάζοντάς την να της μιλήσω, χωρίς να ξέρω τι να της πω. Μα ήσαν με να αποφασίσω, την έχασα από τα μάτια μου. Έτρεξα λίγο μπρος, ανασηκώθηκα στα πόδια μου για να την ξεχωρίσω, μα η μεγάλη μαύρη θάλασσα του κόσμου την είχε καταπιεί. Thank you.
Το θεατρικό έργο του Αλεξάνδρου Στρόφσκι και το ημερολόγιο ενός απατεώνα παρουσιάζει η κεντρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου Η Αθεράπευτη. Το ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 150 χρόνια, αλλά επικοινωνεί εντελώς άμεσα με την εποχή μας. Το θεατρικό έργο του Αλεξάνδρου Στρόφσκι, το ημερολόγιο ενός απατεώνα, παρουσιάζει η κεντρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου Η Αθεράπευτη. Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιείται σήμερα, ενώ ακολουθούν παραστάσεις κάθε Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη στο θέατρο της ΣΤΟΑΣ Ορφέα. Η κεντρική θεατρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου Η Αθεράπευτη παρουσιάζει το μνημειώδες θεατρικό έργο του Αλεξάνδρου Στρόφσκι, το ημερολόγιο ενός απατεώνα. Ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν 150 χρόνια, το 1868, αλλά επικοινωνεί άριστα και εντελώς άμεσα με την εποχή μας. Οι αντιήρωες του έργου δεν είναι παρά οι ετοιμόρροπες κολόνες ενός διεφθαρμένου κόσμου, με τη βλακεία και την υποκρισία τους να αποτελεί τη διαχρονική καταγραφή της ανθρώπινης ξεφτύλας. Μια πικρή σάτυρα που καθρεφτίζει την αχόρταγη επιθυμία για κοινωνική αναρρίχηση με κάθε μέσο. Η σκηνοθεσία, η σκηνογραφική ιδέα και η μουσική επιμέλεια είναι του ομιλούντος. Τα κοστούμια των Αγγελικής Κουτσοθανάση Κυριάκου Μαντζιάρα, η κατασκευή του σκηνικού των Βαρβάρας Βαράκα Μαρίας Μπέλου και οι φωτογραφίες του Βαγγέλη Παπαγιαννάκη. Ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης Λευτέρης Βανούσης, Άγγελος Πεζοδρόμος, Κυριάκος Μαντζιάρας, Μαρία Μπέλου, Κώστας Μανταζής, Μιχάλης Χατζησάκ, Βαρβάρα Βαράκα, Στέριος του Βλατζής, Κώστας Καραδένδρος, Αγγελική Κουτσοθανάση, Δημήτρης Παπάς, Φωτεινή Ευαγγέλου, Παρασκευή Ροντογιάννη, Αρσινόη Μπαλωμένου, Κατερίνα Παπλιάκου, Σωτήρης Παπαϊωάννου και Παναγιώτης Κόλιας. Στο θέατρο της ΣΤΟΑΣ Ορφέα, πρεμιέρα 9 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο του Μάρτη στις 9 και 4 και κάθε Κυριακή και Τετάρτη του Μάρτη στις 8 και 4. Με προπόληση στα βιβλιοπωλεία Αναγνώστης και Χαρτέξ το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ. Και να υπενθυμίσω τέλος ότι συνεχίζονται και οι παραστάσεις του παπουτσωμένου γάτου μας κάθε Κυριακή στις 11.30 ώρα το πρωί. Και στο αθλητικό μας θέμα, με το βραβείο Best Goal βραβεύτηκε ο Απόστολος Κόνδρας για το υπέροχο γκολ του στην Κέρκυρα. Παράλληλα, ο Γιώργος Μαθάτης πήρε το βραβείο του MVP για την 23η αγωνιστική και την απόδοσή του στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Το βραβείο του Best Goal για την 24η αγωνιστική με 45,03% παρέλαβε ο Αποστόλης Κόνδρας για το απιστεύτου Κάλους γκολ με την Κέρκυρα. Παράλληλα, αν και καθυστερημένα, πραγματοποιήθηκε και η βράβευση του μεσοεπιθετικού Γιώργου Μανθάτη για την 23η αγωνιστική στο εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Τώρα κόρνερ για τον Πας με το Βιδάλ χαμηλά. Τακουνάκι, μπάλα προς τα δίχτυα, είναι γκολ 1-1 ως Κόνδρας. Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτική έμπνευση από τον προωθημένο κεντρικό αμυντικό των φιλοξενούμενων. Στο 34 ισοφαρίζει το γκολ του Παυλίδη. Σπίνουλας. Η σέντρα από τον Ζορμπά, η μπάλα βρίσκεται στο πάνω μέρος του δοκαριού. Νομίζω πως δεν έχουμε πλέον περιθώριο για να αφήσουμε άλλους βαθμούς πίσω μας, γιατί η στόχος μας, όπως έχουμε πει, είναι η πεντάδα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, σίγουρα. Έχω καταλάβει πλέον και τη φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος. Ο προπονητής με εμπιστεύεται και το δείχνει αυτό καθημερινά και στις προπονήσεις, αλλά και βάζοντας με να παίζω στην αρχική εντεκάδα. Προσπαθώ όσο δυνατόν να βοηθήσω και εγώ την ομάδα μου, γιατί μέσα από την ομάδα θα βοηθηθώ κι εγώ. Είναι ένα αρκετά κομβικό παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα πάρουμε αυτούς τους 3 βαθμούς, μπορούμε να κοιτάξουμε τα επόμενα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Από εκεί και πέρα ο Απόλλων είναι αυτός που έχει την πλάτη στον τοίχο και νομίζω ότι όλα εξαρτούνται από εμάς. Δηλαδή αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Περισσότερα για το αθλητικό ρεπορτάζ των ημερών και τον δευτεριάτικο αγώνα του Παζιάννενα σε λίγο στην εκπομπή Αθλητικό Ραντεβού έρχεται ο Νίκος Τσόλης και οι συνεργάτες του. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλό σας βράδυ.